τελευταίο θέμα. Ναι. Επειδή στη σκοπιά του κινήματος περάσατε περισσότερο σε πολιτικά ζητήματα, ενώ η προηγούμενη συζήτηση ήταν πιο άλλο χαρακτήρα περισσότερο. Ναι. Θέλω λίγο να μου τοποθετήσεις σαν ένα δίπολο εργατισμός, εναλλακτισμός. Εναλλακτισμός. Ναι. Μερικές φορές το λέμε. Ωραία, ωραία, τέλειο. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα ως φοιτητής, πολλοί συμφοιτητές μας δίνονταν με πουκάμισο και τζιν προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια αίσθηση ότι μιλώντας για την εργατική πολιτική ότι αναπαράγουν ένα καλό πουκάμισο μαζί με ένα τζιν υπερθέτου ή άλλοι οι οποίοι δίνονταν πιο εναλλακτικά ή κάπως και αυτό μπορεί να το συνδυάσει και με τη μουσική και με τα ακούσματα στην αριστερά δηλαδή από τα Αντάρτικα μέχρι ας πούμε εκδοχές ας πούμε άλλοι low bap, άλλοι εκδοχές από το heavy metal ή κάτι άλλο. Όλη αυτή η ζήτηση οπότε που είπαμε την κυρία του κουλτούρα κάπως είναι η αριστερά μέσα σε αυτή. Πώς τοποθετείς κάπως αυτό? Στο κείμενο το είχαμε γράψει κιόλας αλλά πού να σταματήσουμε να κάνουμε εισήγηση σε αυτό το ζήτημα. Ξεκινήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάτι που ήθελα να πω στο κείμενο και δεν το πάει για λόγους χρόνου. Βάσει τις ερωτήσεις σου. Ανρί Λαμπορί, Γάλλος ψυχίατρος, φιλόσοφος, κοινωνιολόγος κτλ. Στο έργο του «Ελός de la Fuite» λέγεται, «Ελεγία της φυγής», αναπτύσσει μια θεωρία στην οποία εξετάζει τη λειτουργία του νευροφυσιολογικού υποστρώματος και τις αντιδράσεις του νευρικού συστήματος σχετικά με συγκεκριμένα ερεθίσματα του περιβάλλοντος στα ζώα. Και ουσιαστικά μεταβαίνει σε εξέταση αυτών των διαδικασιών στον άνθρωπο. Δείχνει παραδείγματος χάρη ότι το νευρικό σύστημα, βάσει του νευρικού συστήματος, έχουμε τρεις βασικές αντιδράσεις εξίσου οι άνθρωποι. Την πάλη, την φυγή και την καταστολή. Η πάλη είναι όταν σε ένα αρνητικό ερέθισμα αντιδράς μέσω της πάλης. Δηλαδή παλεύεις ανάγκη σε αυτό. Η φυγή είναι όταν έρχεται αυτό το ερέθισμα, το βλαπτικό για σένα, και απλώς πας και φεύγεις. Έχεις δυνατότητα να φύγεις. Η καταστολή είναι όταν δεν μπορείς να φύγεις, επίσης δεν μπορείς να επιτεθείς, άρα επιτίθεσαι στον ίδιο σου τον εαυτό. Βασική αιτία αυτής της επίθεσης στον εαυτό είναι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η εμφάνιση του άγχους και του στρες, και η εμφάνιση ψυχοσωματικών νοσημάτων. Στα κοινωνικά πεδία, στην κοινωνία, επειδή είπαμε ότι υπάρχουν σχέσεις εξουσίας και σχέσεις και αξιολογικά συστήματα, ένα άτομο μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα βαθμό σε κάποιες αξίες, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Κάποιο άτομο, το οποίο σε συνθήκες γενικευμένου ανταγωνισμού, γιατί στις συνθήκες γενικευμένου ανταγωνισμού είναι σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για το κάθε άτομο να εκφράσει με ένα ατομικιστικό τρόπο την εξουσία του. Είναι και την εξουσία του και σχέσεις, ξέρω εγώ, υποταγής κτλ. Άρα, αν δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάποιες κυρίαρχες αξίες του συστήματος, κάποια κοινωνικά πεδία, όπως η αριστερά, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο, αν μπορεί το υποκείμενο να προσαρμοστεί και να αντιστοιχηθεί σε αυτές τις αξίες, να εφαρμόσει αυτές τις σχέσεις εξουσίας και ουσιαστικά να γίνει ένα μοντέλο η αριστερά αναπαραγωγής του εαυτού του, νοημάτων, αξιών κτλ. Και της κυριαρχίας του, και με... που γεγονός που δεν μπορεί να το κάνει π.χ. τόσο εύκολα σε ένα άλλο κοινωνικό πεδίο ή στις κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας. Άρα, το ζήτημα ποιο είναι εδώ? Ότι όσο τα κόμματα είναι αυτοαναπαραγωγικά και ταυτόχρονα όσο η κοινωνία βασίζεται σε αυτή την κοινωνία της υπερκατανάλωσης με αυτές τις συμπεριφορές της κοινωνικής διάκρισης κτλ., τόσο περισσότερο γίνεται και πόλος έλξης αυτών των υποκειμένων. Δίπως υποκειμένων, τα οποία θα εννοείται ότι όλο αυτό το λέω, βάζω και το ιδεολογικό περιεχόμενο. Δεν λέω ότι κάποιο θα πάει κάποιο δεξιός εκεί μέσα. Αλλά τι το λέω. Μπορεί να έχεις ένα γενικότερο υπόβαθρο αριστερής και προοδευτικής ιδεολογίας μέχρι εκεί.
Αλλά ο βασικός, το βασικό κίνητρο και η βασική αιτία που θα πας και θα ενταχθείς σε μια πολιτική συλλογικότητα, να μην είναι τόσο υπάλληλοι ενάντια στην εκμετάλλευση και η πολιτική αγώνες του συστήματος, να είναι η αφορμή αυτό, αλλά βασική προϋπόθεση να είναι η πολιτιστική, η πολιτισμική διαφοροποίηση. Η πρόσδεση π.χ. συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα, η ένταξη σε συγκεκριμένο γκρουπ αναφορά, σε συγκεκριμένο αναπαραγωγικό μοντέλο διασκέδαση, ρουχισμού, συμπεριφορών κτλ. Κτλ. Άρα η ένταξη μοιάζει σε ένα κλειστό σύστημα αναπαραγωγικότητα. Σε αυτό που λέμε με τον εργατισμό κτλ. Αντιστοιχούν ως κατά κύριο λόγο σε δύο βασικές διαδικασίες αυτού του περιεχομένου που προγράφω. Ένα που κατά κύριο λόγο περιγράφει τη συμπεριφορά των μεσαίων στρωμάτων, του εναλλακτισμού που λες και τα λοιπά, ενώ του οργανισμού που λες και τα λοιπά, κατά κύριο λόγο πιο λαϊκών στρωμάτων, κατά κύριο λόγο. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι όταν το σημείο γίνεται το κυρίαρχο, όταν το κύριο, η κύρια ανάγκη για τον άνθρωπο γίνεται η πολιτισμική του διαφοροποίηση, είναι διακριθεί από τους άλλους, τότε οι επιλογές του βασίζονται σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να επιλέξει και τη θρησκεία και το κόμμα και οτιδήποτε άλλο βάσει αυτής της πολιτικής διαφοροποίησης, της κοινωνικής διάκρισης και βάσει της ανάγκης για άσκηση συγκεκριμένων σχέσεων εξουσίας και αναπαραγωγής νοημάτων σε αυτό το πλαίσιο και επίλυση συγκεκριμένων αναγκών και ατομικών αναγκών στα συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς. Άλλη μια παρένθεση. Δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος άνθρωπος επειδή έχει υποστήσει μια συγκεκριμένη κοινωνική καταπίεση κακώς πάει στην αριστερά. Φυσικά στην αριστερά δεν θα έρθει ούτε ο Βαρδινογιάννης ούτε ο Λάτσης. Πρέπει να υπόκειται σε μια διαδικασία εκμετάλλευση και καταπίεση. Το ζητούμενο όμως είναι, η αριστερά επιλέγεται για την επίλυση αυτών των ζητημάτων εκμετάλλευση και καταπίεση ή επιλέγεται για λύση ατομική σε αυτά τα ζητήματα, άρα για αναπαραγωγή αυτού που θα ήθελες να αναπαράξεις έξω στην ίδια την αριστερά. Αυτό. Αλλά δεν έχω τελειώσει, έτοιμο, έχω μια απόπειρα. Πες την, ναι. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα καλά κάτι. Θα μου πεις αν το κατάλαβα καλά. Είπες εσύ πιο πριν ότι σε μια ορισμένη περίοδο, τέλος πάντων, τα κόμματα λειτουργήσαν αυτοαναπαραγωγικά, αν κατάλαβα καλά, επειδή οι δυνατότητες μετάβασης αυτή την περίοδο ήταν μακριά. Ναι. Okay. Κατάλαβα καλά. Ναι. Ωραία. Στη θεωρία και την πράξη των κλασικών, δεν θεωρήθηκε, ας πούμε, πιο δυνατή, εφικτή αυτή η μετάβαση σε συγκεκριμένη και ορισμένη περίοδο, π.χ. όπως έγραφε στα γράμματα στη Ζασούλιτς ο Μάρξ στο τέλος της ζωής του για τη Ρωσία συγκεκριμένα. Ναι, ή όπως ο Λένιν έγραψε για τη μετάβαση στη Ρωσία ότι ήταν εφικτή, παρόλο που ήταν, ας πούμε, μια χώρα με ισχυρό το αγροτικό στοιχείο και δεν είχε γίνει, ας πούμε, ακόμα καλά η μετάβαση στον καπιταλισμό και προηγήθηκε η επανάσταση του Φλεβάρη. Άρα εκεί πέρα ο Λένιν ο ίδιος π.χ. θεωρούσε ότι ήταν μακριά οι δυνατότητες της μετάβασης και έφτιαξε τον Βολσεβίκικο κόμμα με ένα περιορισμένο στόχο αυτοαναπαραγωγής ή εμείς εκ των υστέρων το διαβάζουμε έτσι. Ναι. Αυτό. Απαντήσεις. Πέρασε, είναι έτσι. Λοιπόν, η αυτοαναπαραγωγή έχει σχέση με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, πέρα. Μπορεί μια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού να έχει αντίδραση ως προς την οικογένειά της και ως προς κάποιους αστικούς θεσμούς. Και η ομαδοποίηση που μπορεί να βάλει, μπορεί να υπάρξουν διάφορες ομαδοποίησεις πάνω σε αυτή τη βάση. Στη βάση δηλαδή της αντίδρασης προς την οικογένεια κτλ. Κτλ. Και να ομαδοποιηθεί βάσει μιας ενός μουσικού ρεύματος, π.χ. του punk. Δεν λέω ότι η punk είναι έτσι, μην κατηγορηθώ για αυτό. Λέω ότι μπορεί να είναι και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η αντίδραση ως προς την οικογένεια δεν μπορεί να πάρει υλική μορφή, δεν θα τη μετασχηματίζει. Δηλαδή είναι μια αντίδραση που γίνεται σε επίπεδο συμπεριφορών. Αλλά σε επίπεδο συμπεριφορών, μουσικών ακουσμάτων και στο πού βγαίνουμε, τι κάνουμε και τι ράνουμε, δεν μπορείς να αλλάξεις όντως τους θεσμούς της οικογένειας, αν διεισδύεις τη σχέση παραγωγής. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, ο τρόπος συγκρότησης του συγκεκριμένου κοινωνικού πεδίου, η ίδια η μορφή ομαδοποίησης, το οδηγεί εκ των πραγμάτων, νομοτελειακά, στο να γίνει ένα σχετικά αυτοτελές, αναπαραγωγικό πεδίο. Τώρα,
Στην περίπτωση του κόμματος, δεν είπαμε ότι μόνο. Ίσως εγώ δεν το διευκρίνησα σωστά. Δεν είναι μόνο οι δυνατότητες της επανάστασης, αν είναι το 1910, το 20 κτλ. Γιατί. Της μετάβασης, θα σου πω. Ναι. Γιατί. Γιατί τότε το πολιτικό κόμμα ήταν υποδιαμόρφωση. Είχαμε τέτοιες διαδικασίες που οι άνθρωποι, ο τρόπος που, οι ομαδοποιήσεις μεταξύ των ανθρώπων ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την κοινωνία. Προβληματίζονταν σε τι μορφές δράσης θα έχουμε, τι μπορεί να αντικαταστήσει τον τσάρο και το κράτος. Προβληματιζόταν άμεσα για τα συγκεκριμένα προβλήματα της ανθρωπότητας. Άρα, μπορεί να μην ήταν οι επαναστατικές συνθήκες οι βέλτιστες κτλ. Ή μπορεί να μην υπήρχαν οι δυνατότητες μετάβασης. Ακόμα και στη Γερμανία, όσο λέω, σε μια άλλη χώρα που πράγματι δεν υπήρχαν. Αλλά τουλάχιστον το πολιτικό κίνημα, επειδή ήταν υποδιαμόρφωση, δεν υπήρχε ήδη μια συγκεκριμένη θεώρηση περί επανάστασης κτλ. Άρα, ήταν συνδεδεμένο με τις κοινωνικές εξελίξεις. Από τη στιγμή μου όμως που έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση και καλώς ή κακώς σχηματίστηκε ένα μοντέλο ότι έτσι κινούμαστε προς το σοσιαλισμό, ρε παιδιά. Και αυτό το πράγμα έχουμε, αυτή τη δομή έχει το κόμμα, αυτούς μηχανισμούς έχει το κόμμα. Τότε, σε συνθήκες που δεν υπάρχουν οι επαναστατικές διαδικασίες, οι επαναστατικές δυνατότητες, άρα τίθεται θέμα όχι πλέον εκ νέου διάγνωσης των δυνατοτήτων των επαναστατικών, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, γιατί θα μπορούσε πηγαίνει ένα κόμμα να βάλει πράγματι στο προσκήνιο το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις συνθήκες και μην καταλήξει αυτό ένα παραγωγικό μοντέλο, αυτό ένα αναπαραγωγικό πεδίο. Αλλά από τη στιγμή που μπήκαν σε μια λογική διατήρησης του κομμουνιστικού ιδεώδους, που καλώς μπήκαν κατά τη γνώμη μου, και διατήρησης π.χ. μιας του εξοπλισμού, του δυναμικού μας κτλ, τότε εκ των πραγμάτων αποστασιοποιούνται από τις πράγματι κοινωνικές δυνατότητες και μετατρέπονται σε ένα σχετικά αυτοτελές αναπαραγωγικό πεδίο. Να φέρω ένα παράδειγμα για το αυτοαναπαραγωγικό πεδίο. Αλλά πάνω αναφέρουμε συγκεκριμένα στη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Ναι, σου εξηγώ όμως στη Σοβιετική Ένωση το κόμμα φτιάχτηκε λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση. Άρα υπήρχε μια διαδικασία στην οποία το όλο κίνημα βρισκόταν μόνιμα σε επαφή με τις κοινωνικές συνθήκες. Προσπαθούσε να την αλλάξει. Προσπαθούσε να διαγνώσει τους πραγματικούς υλικούς όρους για να διεξαχθεί η Επανάσταση. Δεν υπήρχε ότι το είχαμε θεωρήσει δεδομένο, αναπαραγόμαστε ως αυτό το αναπαραγωγικό μοντέλο και μέχρι να γίνει η Επανάσταση. Υπήρχε μια διαρκής διασύνδεση, επαφή των κοινωνικών μετασχηματισμών με το ίδιο το κίνημα. Και οι αλλαγές οι κοινωνικές μετασχημάτιζαν το ίδιο το κίνημα και το διαμόρφωσαν. Το Μπολσεβίκη κοκομμένο αποτέλεσμα αυτών των ιστορικών κοινωνικών συνδικών. Δεν προήγηται. Ναι, για μετά την Επανάσταση. Για μετά την Επανάσταση, τι δεν καταλαβαίνω. Αναφέρθηκα στη μετάβαση, όχι στη δυνατότητα της Επανάστασης. Ποιοι την εξουσία μετά. Δηλαδή. Α, δεν το κατάλαβα το ερώτημα. Πες μου πάλι. Αν έγινε. Η ερώτησή μου ήταν. Ναι. Αν ήταν δυνατή όχι η Επανάσταση, αλλά η δυνατότητα μετάβασης, αν ήταν κοντά ή μακριά. Γιατί η Επανάσταση μπορεί να γίνει και να αποτύχει. Μετάβασης. Στη μετάβαση αναφέρομαι. Μπορεί να γίνει ειρηνικά. Στην Οκταβριανή. Ναι. Μετάβαση από πού σε πού, από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, από τον σοσιαλισμό στον κομμουνισμό. Έγινε. Αφού υπήρχε, είχε εξουσία μετά. Τι είναι, ότι έγινε. Δεν έγινε μετάβαση. Στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Ότι είχαμε σοσιαλισμό, δηλαδή. Εγώ το πιστεύω. Εντάξει. Παπάσα. Αυτό τώρα. Και ήδη το πιστεύω. Τι μπορούσε να γίνει. Για να σας τη σπάσω. Να φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα για την αναλογικότητα. Για να σας τη σπάσω. Το 60% των σημερινών Ρώσων σε δημοσκόπηση προχτές. Αφού τότε λοιπόν προβληματίσουν σοβαρότερα πάνω στην κίνηση. Εγώ καταρχήν θεωρώ ότι αυτά να παράγεται η Σοβιετία από τη δεκαετία του 60 και μετά. Σωστά. Τι είναι η Σοβιετία. Οι Ρώσοι εκεί, οι κομμουνιστές εκεί, οι βάρβαροι. Αυτοαναπαραγωγή στη Δύση στα κομμουνιστικά κόμματα έχει διακυμάνσει. Εμεί ήταν αυτοαναπαραγωγή το πιτσί, α πούμε. Αλλιώ τα φιλοσοβιετικά, εμεί δηλαδή, εγώ δηλαδή. Είναι πώ παίρνει τη μέθοδο. Θέλει να αποδείξει κάτι από την αρχή και κάνει το συλλογισμό, ή κάνει το συλλογισμό και καταλήγει σε συμπεράσματα. Εγώ θεωρώ. Πρέπει να κάνεις συλλογισμούς ρεαλιστικούς και να καταλήξεις σε συμπεράσματα.
κάποιος θα πει ότι χάθηκε η ιστορία από το 20. Εγώ διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο ενός Βέλτς, τροτσκιστή, αναμνήσεις ενός επαναστάτη, προφανώς το ξέρετε. Ε? Δεν το ξέρω. Ναι, εκεί πέρα δείχνει όλες αυτές τις αντιφάσεις μέσα το 35-36. Δυναμική το πράγμα, ή δυναμική κοινωνική ανακατοσούρα δηλαδή. Όσο κάθε το πιστεύετε, λείπει και ο Κούδας να σας τα επιβεβαιώσει αυτά, είχε μέχρι το 60. Να κάνουμε. Είχε μέχρι το 60. Έχοντας βέβαια ένα προσανατολισμό, έτσι. Αυτοαναπαραγωγή είναι κάτι δογματικό. Δεν αυτοαναπαραγόταν μέχρι το 60 με αυτούς τους όρους που φανταζόμαστε όσοι γενικά διαβάζουν. Δεν αναπαραγόταν. Είχε πολύ πιο μεγαλύτερη δυναμική. Ίσως εν τέλει να κάνω και λάθος και να μην είναι το 60 και να είναι τελικά το 70. Ίσως. Αν δεχτείς το προσανατολισμό, έτσι. Αλλά αυτό είναι συζήτηση. Ναι, άλλοι το βάζουν στο 19, όταν χάθηκε στη Γερμανία. Εντάξει τώρα, εγώ μπορώ να σου πω ότι φταίει ο Μάρξ, αλλά κατά τη γνώμη μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, κάνω μια ερώτηση εδώ. Επόμενο. Είναι από μόνο του περίεργο πώς συνέβη στη Ρωσία η μετάβαση στον σοσιαλισμό και δεν συνέβη σε άλλες χώρες. Γιατί ο Μάρξ πίστευε ότι το πρώτο κρούσμα επανάστασης ήταν, ας πούμε, στην Αγγλία, στην Βρετανία, που είχε ξεκινήσει η μηχανική επανάσταση, οπότε κατώτερες τάξεις που παραστατούσαν να γίνει σαν. Και το λίγο πώς. Ναι, αντίστοιχο. Να πω κάποια πράγματα, χωρίς να θέλω να το εξαντλήσω, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό. Σε μια προηγούμενη εισήγηση που είχαμε κάνει στην Αθήνα πάλι μαζί με τον Γιάννη, είχαμε προσπαθήσει να δούμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε κάνει μια εισήγηση για τη μετάβαση και είχαμε προσπαθήσει να δούμε τη σχέση της ακριβώς της άποψης του Μάρξ, η οποία έλεγε ότι ο Μάρξ προέβλεπε, ρε παιδί μου, ότι σε εκείνη τη χώρα ή σε εκείνη την ομάδα χωρών που είναι πιο ανεπτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις, θα είναι πιο πιθανό να γίνει επανάσταση. Και ο Λένιν αργότερα έλεγε ότι η επανάσταση θα γίνει στο πιο αδύναμο κρίκο, όπου ο αδύναμος κρίκος έχει μια σειρά χαρακτηριστικά. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς εν τέλει ιστορικά, ας πούμε, μοιάζει να επιβεβαιώνει τον Λένιν και όχι ο Μάρξ. Ο Μάρξ καταρχήν εξετάζει το ζήτημα της μετάβασης από την άποψη της ουσίας της κοινωνίας, δηλαδή από την άποψη των σχέσεων παραγωγής με τις παραγωγικές δυνάμεις. Δηλαδή πότε αυτοί οι δύο πόλοι της αντίθεσης έρχονται στο μέγιστο βαθμό όξυνσης και αναντιστοιχίας. Ο Λένιν εξετάζει το ζήτημα της μετάβασης όχι ασχέτως με αυτό, αλλά από μια άλλη οπτική, από την οπτική της αλληλεπίδρασης όλων και μερών, δηλαδή του πώς οι παγκόσμιες αντιθέσεις του κεφαλοκρατικού συστήματος, οι οποίες εδράζονται στη τελική ανάλυση στην αντίθεση παραγωγικών και παραγωγικών δυνάμεων, εν τέλει εκφράζονται σε μια χώρα και δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες για την εξαγωγή της επανάστασης. Οι βέλτιστες συνθήκες εξαγωγής μιας επανάστασης ποικίλουν. Στην περίπτωση της Ρωσίας είχε προηγηθεί ο πόλεμος, είχαν προηγηθεί μια σειρά φαινόμενα που δημιουργούσαν τις πολιτικές εκείνες συνθήκες, οι οποίες επέτρεψαν την εξαγωγή της επανάστασης. Με πιο θεωρητικούς όρους, αυτό που γίνεται είναι ότι μια αναπτυγμένη χώρα αναπτύσσει παραγωγικές δυνάμεις της. Τις αναπτύσσει μέχρι ενός σημείου όπου για να συνεχίσει να υπερβεί τα όρια που τις θέτουν οι παραγωγικές σχέσεις, αναγκάζεται, τουλάχιστον αυτό ισχυριζόμαστε εγώ με τον Γιάννη, να εξάγει ουσιαστικά την ανάπτυξή της σε άλλες χώρες και να συνεχίσει να αναπτύσσει παραγωγικές δυνάμεις εκεί. Αυτό αλληλεπιδράει, δηλαδή το μέτρο, ας πούμε, ανάπτυξης της ανεπτυγμένης χώρας Α αλληλεπιδρά με το μέτρο της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας Β, μέσω διάφορων τρόπων, και δημιουργεί εκείνο το μείγμα συνθήκων, το οποίο ευνοεί τη δεξαγωγή της επαναστατικής διαδικασίας. Κάπως έτσι. Θες να προσθέσεις κάτι πιο... Αυτό. Α, ποια πληροφορία, ναι. Ο Μάρξ στην αλληλογραφία του με τον Έγκελς στα τελευταία χρόνια της ζωής του φαίνεται να απορρίπτει αυτή την ιδέα της
μετάβαση σε αναπτυγμένη χώρα και να συμμερίζεται ήδη η μετάβαση σε πιο υποαναπτυγμένες χώρες. Ερώτημα. Ποιο είναι επικίνδυνο σήμερα, η σκέψη του Μάρξ ή η σκέψη του Λένιν? Κατά την κρίση των ομιλητών. Ωραία. Αυτό που λέμε είναι ότι, να το ξαναπώ, γενικότερα στη μαρξιστική συζήτηση του περασμένου αιώνα υπάρχει μία αντιδιαστολή και αντιπαράθεση της θεώρησης περί μετάβασης του Μάρξ και της θεώρησης περί μετάβασης του Λένιν. Αυτό που λέμε είναι ότι στην τελική, άμα το δούμε ουσιαστικά και μεθοδολογικά, δεν αντιπαραδιθέμενες αυτές οι σκέψεις. Η αντίφαση μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων, ποιοτικά νέων παραγωγικών δυνάμεων και νέων σχέσεων και σχέσεων παραγωγής στην αντίληψη του Μάρξ εκδηλώνεται στη σχέση αντίθεση μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, και αυτή η σχέση εκδηλώνεται στο παγκόσμιο σύστημα μεταξύ δηλαδή ισχυρών και μη ισχυρών και φιλοκρατικών κρατών. Άρα η αντίθεση αυτή, η θεωρία του αδυνάμου κρίκου που εισαγάγει ο Λένιν, δεν είναι ξένη προς την αντίληψη του Μάρξ. Αυτό το λέω. Κατά την άποψή μου, η πιο σημαντική διάκριση είναι ανάμεσα στον τρόπο παραγωγής που παρουσιάζει ο Μάρξ και στον κοινωνικό σχηματισμό που λέει ο Λένιν που τον οδηγεί, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα συμπεράσματα. Με βρίσκεται σε κακή μέρα και σε κακή διάθεση, έχω την εντύπωση ότι έχει δύο Μάρξ. Δηλαδή, καταρχήν, όπως ξέρεις, εγώ πέθαμε μαζί του Λένιν, έτσι, δηλαδή του πολέμου κινήσεων ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι η σκέψη του είναι μεγαλοφυής, τουλάχιστον ως προς τη στρατηγική και την τακτική. Αλλά πρέπει να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα κατά πόσον τι μάλλον θα συμβεί στην επόμενη διαδικασία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν την εξουσία στην πάρουμε στη Βραζιλία, έτσι, τώρα, σήμερα, με αυτούς, ή, ξέρω εγώ, σε μια καθυστερημένη χώρα, στις ανάλογες της Ρωσίας, να μην πλατιάζω. Είναι δυνατόν, δεν έχουμε δοκιμάσει αυτό το πείραμα και ξέρουμε ότι έχει αντιφάσεις? Είναι αναγκαίο. Αναγκαίο είναι γιατί δίνει μια άμεση. Γίνεται να γίνει επανάσταση στην Αμερική. Δίνει μια άμεση. Ορίζοντάς μου δεν φτάνει μέχρι τόσο. Είμαι γέρος που δεν φτάνει μέχρι τόσο μακριά. Λέω το εξής όμως. Η Ρωσία ήταν ιδιαίτερες συνθήκες όπως αναπτύσσεται που επικράτησε η θεωρία του αδυναμού κρίκου. Άλλωστε δεν πάει το πράγμα. Πάει ανισόμετρη ανάπτυξη. Αδύνατος κρίκος και προπαγάνδα. Όλο μαζί αυτό πάει πακέτο, έτσι. Δοκιμασμένα πράγματα πρέπει να βγάλουμε ορθά συμπεράσματα. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνω λάθος εγώ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό μας δίνει μια καλή θέληση για δράση, αλλά έχει όρια. Δηλαδή, η άποψη λενινιστική λέω, έτσι. Αλλά έχει όρια. Έχει όρια. Αν και συμμερίζομαι ότι. Εντάξει, να μην πλατιάζω, εσείς μιλείτε. Έχει όρια δηλαδή απόψη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Εγώ επιμένω ότι η σχέση παραγωγικών δυνάμεων παραγωγικών σχέσεων είναι κεντρική, όχι με δογματικό τρόπο. Δεν διαφωνώ. Αν την αγνοήσουμε, δεν λέω, συμφωνώ, το ξέρω. Είναι κεντρική και ότι η βούληση όλων των Μπολσεβίκων, περιλαμβανομένου και αυτών που το παίζανε αντικειμενιστές, πιο αντικειμενικοί, δηλαδή αναφέρω στο Στάλιν. Δεν μπορούσε να πέρασει πολλά πράγματα. Ήταν ένα εγχείρημα, που έδωσε πολλά αποτελέσματα. Αλλά δεν το βλέπω έτσι. Μίτσο, μπορείς να επιτεθείς ελεύθερα. Όχι, δεν θέλω να επιτεθώ. Να σχολιάσω μόνο ότι, κατά την γνώμη μου, δεν διαφωνώ ιδιαιτέρως. Απλά νομίζω ότι, πράγματι, η Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ας πούμε, γενικότερα, που ήταν χώρες όχι ανεπτυγμένες, ας πούμε, τουλάχιστον με τα κριτήρια που βάζουμε, των παραγωγών δυνάμεων κτλ. Ήταν χώρες στις οποίες, εντάξει, έγινε αυτό που έγινε, το εγχείρημα αυτό, το οποίο αντιμετώπισε μια σειρά αντιφάσεων και προβλημάτων οξυμένων, τα οποία ενδεχομένως να μην τα αντιμετώπισε στον ίδιο βαθμό, αν ήταν χώρες ανεπτυγμένες, με ανεπτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις κτλ. Σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισε μέσα σε ένα προβλήματα τα οποία αφορούν από το επίπεδο από το χαρακτήρα που είχε η εργασία και η παραγωγή μέχρι το υποκείμενο της εργασίας κτλ. Παραδείγματος χάρη ζητήματα, ας πούμε, προβλήματα που αφορούν, ας πούμε, τη γραφειοκρατία ή τον τρόπο οργάνωσης εργασίας, αν θα ήταν τεϊλορικό στο one man management που εφάρμοσε ο Λένιν κτλ. Αυτά τα προβλήματα ενδεχομένως να ήταν λιγότερο έντονα και προβληματικά σε πιο ανεπτυγμένες χώρες. Άλλωστε γι' αυτό και ο Λένιν ήλπιζε τόσο πολύ, από όσο μπορώ να καταλαβαίνω,
στην επιτυχία της Επανάστασης στη Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και δρομολογημένη εκ των προτέρων η αποτυχία των εγχειρημάτων αυτών σε αυτές τις χώρες. Νομίζω δηλαδή ότι σε αυτό που είπατε. Συγγνώμη, σε αυτό που είπατε. Στην Κίνα, γιατί είναι το ίδιο και χειρότερο. Πρόσεξε. Το μου βάζει δύσκολο για την Κίνα, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα σκληρά, έτσι. Γιατί πρέπει να δοκιμαστήκαν αυτά. Το θέμα είναι να δούμε άλλο, να σου απαντήσω. Αν και εγώ. Μισό. Θα κάνω μια παρέμβαση. Λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να χέσουμε την κουβέντα συζητώντας για το σοσιαλισμό και τις αιτήσεις κατάρρευσης, πρέπει να συζητήσουμε πάνω στην εισήγηση. Κάθε φορά την κατάρρευση ο σοσιαλισμός. Κατάρρευσε όσα. Εγώ έχω. Μ' άρεσε μια. Πάμε στη συζήτηση στην εισήγηση που κάνετε. Λοιπόν, μ' άρεσε αυτό που είπες και είναι σε αντίθεση με αυτό που διάβαζα του. Πώς την είπαμε εδώ, του Paul Mason, το τελευταίο βιβλίο. Εκεί για το διαδίκτυο και τη σχέση, πώς το συγκράτησα για καλά. Γιατί αναπαράγεται διαμέσου του Facebook, όπως θα λένε, του ίντερνετ. Ότι το μέσο είναι το μήνυμα. Αυτό είναι Μάρσα Μακλιόν. Μακλιόν, ναι. Είναι πιο πρώτα. Αλλά προσδιορίσες ότι στη νέα φάση, εν πάση περιπτώσει, του διαδικτύου, έτσι, η μαζική κουλτούρα αναπαράγεται. Μέσω της ενεργητικής χρήσης των. Ναι, όπως ξέρεις, εγώ είμαι λίγο. Γιατί δεν το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Τι σημαίνει τη ενεργειακή χρήση? Ότι πλέον δεν χρειάζεται η τηλεόραση να έρθει από πάνω και να του κάνει πλήση εγκεφάλου. Απλώ στο διαδίκτυο. Μέσω τη ίδια τη δραστηριότητα και τη χρήση του διαδικτύου από του ανθρώπου, αναπαράγεται η μαζική κουλτούρα. Αυτόματα. Εν πωλής. Διότι η δομή η ίδια των νέων μέσων επικοινωνία. Παράγει τέτοιες συμπεριφορές. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω. Γιατί πάνε όπως το θέλω να το καταλάβω. Να δούμε τα αποτελέσματα. Παράδειγμα τώρα. Λοιπόν, το είχαμε και στην εισήγηση το Dark Facebook. Ναι, πες. Το είχαμε στην εισήγηση, απλώς δεν το πάμε. Απλώς θα πούμε σε σεξουαλικά ζητήματα. Αυτά μου αρέσουν. Δεν είναι για λοιπόν. Αυτό περιμένουμε το σιωρή, αυτό είχαμε. Το έλεγα αυτό στο πάλι. Λοιπόν, βλέπουμε το να έχει εξαπλωθεί ένα φαινόμενο που ξεκίνησε το 2003 από το MySpace σε όλα τα υπόλοιπα social networks, Duckface. Το Duckface, το ξέρετε? Είναι οι κοπέλες που κάνουν τα... Να το κάνω, δεν το κάνω. Να μην κάνεις τα κατάλληλα. Ας το κάνει ο Μπόικος που το ξέρει για να το δούμε. Δεν φαίνεται και λίγο που μουσια. Για εθελόντρια. Λοιπόν, το duck face είναι αυτό που κάνουν τα χείλια του σε σχήμα φιλιού που είναι σαν πάπιες και ουσιαστικά είναι οι περισσότεροι κοπέλες, το κάνουν και άλλες όμως. Και είναι... Προσέγγιση. Βέβαια. Με θρησκευτική, με κομματική προσήλωση. Ωραία. Και είναι σαν φιλί προς την κάμερα ή προς κάποιο άλλο σημείο του φωτογραφικού κάδρου. Τώρα, θα πούμε το εξής. Για να δούμε τώρα τις σημειωτικές διαστάσεις του συγκεκριμένου ζητήματος, θα πρέπει να βάλουμε μια ανθρωπολογική ιστορική πτυχή. Να φέρω. Στα νότερα πρωτεύοντα, Γίβωνας, Ουρακοτάγκος, Χιπατζής και Γορίλας, η σεξουαλική έλξη, η εκπομπή σεξουαλικών σημάτων για τη συνουσία, γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της όσφρησης και μέσω του οπτικού ερεθίσματος από τις πηγές, από τη γενετήσια περιοχή, από τα γενετήσια όργανα. Όταν ο πρόγονος του ανθρώπου αποκτά δίποδη βάδιση, τα γενετήσια όργανα της γυναίκας αποκρύπτονται, με αποτέλεσμα τα σεξουαλικά σήματα από η γενετήσια περιοχή να αποκρύπτονται, άρα να μην μπορούν να εκπαιδευτούν σεξουαλικά σήματα. Δημιουργείται μια δυσφορία στο αρσενικό, μέσα στο αρσενικό και σταδιακά οθούνται ο τύπος των συγκεκριμένων των εμβιονόντων σε πιο προσωπική επαφή και η λειτουργία της εκπομπής των σεξουαλικών σημάτων την αναλαμβάνουν κάποια άλλα όργανα μέσω του ενδοειδικού μιμητισμού. Ο ενδοειδικός μιμητισμός είναι μια λειτουργία στα νότερα πρωτεύοντα που ουσιαστικά προσομοιάζει άλλα όργανα του σώματος, άλλες περιοχές του σώματος, που η λειτουργία τους είναι άλλη, με τα γενετήσια όργανα. Πώς τον είπες? Ενδοειδικός μιμητισμός. Δηλαδή,
δημιουργείται μία εκπομπή σεξουαλικών σημάτων από άλλα όργανα του σώματος που για την παραγωγή σεξουαλικών σημάτων. Βασικό όργανο του ενδοειδικού μιμητισμού είναι τα χείλια, είναι το στήριζο, είναι διάφορες περιοχές. Βασικό όμως είναι τα χείλια. Οι γυναίκες πια π.χ. από αρχαιοτότων χρόνων βάφουν τα χείλια τους κτλ. Ούτως ώστε να αποκτήσουν περισσότερο ερωτισμό κτλ. Τα χείλια λειτουργούν βέβαια. Το φιλί παραδείγματος χάρη γίνεται και στοιχείο του ενδοειδικού μιμητισμού για την εκπομπή σημάτων, σεξουαλικών σημάτων, αλλά γίνεται και όργανο της σεξουαλικής πρακτικής. Δηλαδή εντάσσεται οργανικά στη σεξουαλική συνουσία το φιλί στον άνθρωπο, ενώ στους πρωτόγονους δεν υπάρχει, στα πρωτεύοντα. Σε αυτά τα πλαίσια, τα χείλια, το φιλί το συγκεκριμένο, δεν εξαντλείται ως σεξουαλική πρακτική ή σεξουαλικό σήμα, αλλά μπορεί να γίνεται π.χ. ο ασπασμός που γίνεται βάσει μιας ηθικής κανονιστικής συμπεριφοράς, της αγάπης των γονιών κτλ. Ωστόσο στο Facebook η λειτουργία του φιλιού είναι κατά εξοχήν ως σεξουαλικό σήμα. Άρα γίνεται σε μια διαδικασία στην οποία το υποκείμενο που κάνει το duck face απευθύνει άμεσα σεξουαλικά σήματα και ουσιαστικά μετωνυμικά, ως σχέση σημαίνοντας ενσημαινόμενο που παράγει μετωνυμία, παραπέμπει στη φαλική σχέση, άμα το δούμε σημειωτικά. Άρα βλέπουμε μία τέτοια, γιατί ο Μποντριγιάννο αναλύει και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι η σύγχρονη μαζική κουλτούρα είναι κατά εξοχήν η σεξουαλική μαζική κουλτούρα. Τα πάντα σεξοποιούνται κατά κάποιο τρόπο. Και ουσιαστικά το υποκείμενο μου στο Facebook που κάνει το duck face μπαίνει στη διαδικασία να βάλει τον εαυτό του σε εμπόρευμα. Εκεί έχουμε και διάφορες παραλλαγές βάσει της κοινωνικής διάκρισης. Παραδείγματος χάρη, το duck face μπορεί να είναι ένα πολύ ομό και έτσι μια πολύ ομή και σαρκική απέθεση. Μια κοπέλα που δεν θέλει να είναι μπορεί να είναι και άντρας, δεν είναι εκεί. Λοιπόν, που μπορεί να μην είναι τελείως φωσφανάρι, παιδί μου, ότι κάνει. Μπορεί να κάνει μια γκριμάτσα ανοίγοντας το στόμα κτλ. Που πάλι επίκεντρο στο φωτογραφικό κάδρο είναι τα χείλια, που ουσιαστικά παράγει τα σεξουαλικά σήματα σε μια άλλη λογική κοινωνικής διαφοροποίησης. Άρα έχουμε λογικής κοινωνικής διαφοροποίησης, άρα επέκταση μιας σειράς συμπεριφορών στο Facebook που ξεκινάει χωρίς να το έχει επιβάλει κάποιος. Μπορεί βέβαια να το έχει κάνει κάποια διάσημη και να πούνε επειδή το έκανε διάφηση, μην το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι όμως, δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά η επέκταση στο Facebook των συμπεριφορών γίνεται βάσει των δομών. Και βάσει τη δομή γιατί. Γιατί μία που μπορεί να ντυθεί, λες και πάει στο καμπαρέ και να κάνει τον duck face, μπορεί να αποκτήσει στο διαδικτυακό κοινό της 1000 like. Ενώ μία άλλη μπορεί να αποκτήσει 15. Άρα μόνο και μόνο που η δομή των μέσων, των σύγχρονων μέσων μαζικής επικοινωνίας οδηγεί το υποκείμενο σε μία σχέση ποσοτικής συσχέτισης και αποτίμησης της κοινωνικότητας εντός του κοινωνικού ιστοχώρου βάσει των like κτλ. Και των φωτογραφιών. Μπαίνει σε μία διαδικασία που εξαπλώνεται ως μαζική συμπεριφορά αυτού του τύπου συμπεριφορές οι οποιασδήποτε άλλες μπορεί να προκύψουν. Αλλά αυτό το πράγμα, μαζική εξάπλωση, αποκτά από τις δομές, από τις καθεαυτό δομές των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αυτό λέω, Δημήτρη. Να ρωτήσω κάτι. Όλες αυτές οι τάσεις που περιγράψατε, τις αποκοινωνικοποίησεις, τις μαζικοποίησεις κλπ. Δεν παράγουν και αντίρροπες τάσεις στην κοινωνία. Δηλαδή η διαφοροποίηση δεν παράγει κοινωνικά πεδία τα οποία να έχουν ένα νόημα, να έχουν μια καλύτερη σχέση με την πραγματικότητα. Εσείς. Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, αυτό, ναι, νομίζω ότι προφανώς παράγουν αντίρροπες τάσεις ή μάλλον άλλα κοινωνικά παιδιά τα οποία, όπως πολύ σωστά είπες, προσπαθούν να έχουν μια διαφορετική σχέση με την πραγματικότητα, πιο προσγειωμένη. Και ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα, ας πούμε, το οποίο δεν το αναπτύξαμε και ιδιαίτερα στο τέλος. Στο τέλος θα έπρεπε να μπει βασικά. Ότι εν τέλει και εκείνα τα κοινωνικά παιδεία, τα οποία έχουν μια πιο καλή σχέση με την πραγματικότητα, νομίζω ότι θα έπρεπε να φροντίσουν ιδιαίτερα το πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο να δημιουργεί και σε αυτό το επίπεδο, να προάγει αυτή τη διαφορετική πραγματικότητα, ας πούμε, την οποία, και τη σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και το πρόταγμά τους. Αυτό. Να πω κι εγώ, πω κι εγώ.
έχει σημασία η βαθμίδα ανάπτυξης της κοινωνίας, το τι είδους κοινωνικά παιδιά είναι αυτό και ποσοτικά μάλιστα. Δηλαδή, είναι κοινωνικά παιδιά 5 ατόμων, 100 ή 1000. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Διότι όντως μπορεί, συμφωνώ με τον Δημήτρη, τελείως με όσα είπε, μπορεί να έχουν και μια αρκετά ουσιαστική σχέση. Το θέμα όμως, αυτή η ουσιαστική σχέση πρέπει να τη δούμε και από το επίπεδο νοηματοδοτήσεων. Δηλαδή, ο άνθρωπος στη δραστηριότητά του δεν είναι ψυχολογικό, αλλά νοηματοδοτεί τα πράγματα, επενδύει συναισθηματικά σε αυτά. Το κάθε τι που κάνει το νοηματοδοτεί. Δηλαδή, μπορεί ένας επαναστάτης, παραδείγματος χάρη, να λέει ότι εγώ π.χ. λειτουργώ στη βάση της προοπτικής της ανθρωπότητας. Είναι μια νοηματοδοτική αρχή. Είναι ένας νοηματοδοτικός άξονας αυτός. Που έχει και λίγο ένα υπερβατικό περιεχόμενο στο εσωτερικό του. Το ζήτημα είναι κατά πόσον αυτά τα παιδιά που μπορεί να έχουν ουσιαστική σχέση γίνονται περισσότερο αφορμή για μια συγκεκριμένη αναπαραγωγή λειτουργία των μελών τους για να μπορούν να αναπαραχθούν στη ζωή τους ως τέτοια και κατά πόσο γιώνονται με την πραγματικότητα. Θεωρώ ότι υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι δεν αποφεύγουν την αναπαραγωγή κάποιων σχέσεων γενικών εξουσίας κτλ. Που έχουν εμποτίσει την κοινωνία και δύσκολα μπορεί να ξεφύγουν αυτά τα πλαίσια. Ναι. Πατριαρχικές δομές παραδείγματος χάρη εντός του κινήματος. Δε στη σχέση γυναίκας και άντρα μέσα στο κίνημα. Σωστό, σωστό. Ή π.χ. Ναι, η σχέση μικροεξουσίας που είναι εντός της οικογένειας παραδείγματος χάρη. Ότι η γυναίκα πρέπει να σερβίρει το φαγητό κτλ. Δεν λέτε πολύ αυτά τα πράγματα. Τέτοια κάνανε και επί κομμουνισμού και αυτά τα πράγματα. Από και εγώ έντε. Τώρα μιλήσαμε για επανάσταση και κόμματα. Είναι κάτι νομίζω αντίθετο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί εδώ μέσα να πιστεύουν ότι μέσα από τα κόμματα μπορεί να γίνει επανάσταση. Έτσι, το ερώτημα απευθύνεται σε όλους. Αν υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μέσα από την ανάθεση σε κόμματα μπορεί να υπάρξει κάτι καλό για την κοινωνία. Και αυτό δάμε την αυταπάτη της αριστεράς που μιλήσεις και εσείς. Ότι ήταν η αυταπάτη αυτή ήταν φάνηκε κιόλας. Το ερώτημα που θέλει όλους, αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι μέσα από όλους μπορεί να γίνει. Εγώ το πιστεύω, δεν πιστεύω ότι η αριστερά είναι ένα τεράστιο λάστιχο. Το τραβάει καθένα στο σωστό θέμα. Δεν υπάρχει αριστερά, αυτό είναι το θέμα. Είναι κατά πόσο ο καθένας είναι να κάνει, είναι, μπορεί να κάνει επανάσταση. Επανάσταση μόνος του δεν μπορεί να κάνει κανένα. Δεν το καταλάβες. Εάν πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να κάνεις επανάσταση, όντως, μπορείς να συγκρουστείς με το σύστημα όλο. Μπορείς. Μπορείς. Παίρνουμε τα καλά, δικό και φεύγουμε. Καλό. Τέλος. Δεν υπάρχει μέση λύση. Εντάξει, επανάσταση. Τώρα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικά. Επειδή μίλησε για κόμματα. Όπως είναι δομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω τι θα γίνει η επανάσταση. Και όλα αυτά δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν μεσοδέσεις. Μέσω τι θα γίνει. Θα αναγνωριστούμε συλλογικά σε κάτι. Συλλογικότητα. Το είχαμε τι είναι. Μπορεί να είναι λογικό. Δεν είναι συλλογικό. Εννοείς τα αστικά κόμματα. Ναι. Α, σε αυτό συμφωνούμε. Οπότε υπάρχουν τα αστικά κόμματα, υπάρχουν και τα επαναστατικά κόμματα. Ναι. Και προφανώς τα επαναστατικά κόμματα είναι οι φορείς της επανάστασης. Σε αντίθεση με τα αστικά κόμματα που είναι οι φορείς της συντήρησης. Τώρα, το ανώτερο κόμμα επαναστατικό που έχει εμφανιστεί στην ανθρωπότητα είναι το κόμμα Νεοτύπου, είναι το Μπολσεβίκικο κόμμα. Που έφερε εις πέρα στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Είπαμε βέβαια από το 1990 και μετά, τα εναπομείνοντα κομμουνιστικά κόμματα, τα τριτοκομμουνιστικά, ήταν φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, η θεωρία τους και η πρακτική τους, ώστε να δίνουν μονάχα μάχη στο πιστοφυλακής. Και να αναπαράγονται, να αυτοαναπαράγονται όπως είπατε κι εσείς. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο, είναι το ερώτημα και στους δύο, και όσο μπορείτε, για το κόμμα του νέου νέου τύπου. Ποιος θα είναι ο χαρακτήρας του, ποιο θα είναι τα μέλη του καταρχήν, από ποιο θα πατήσετε. Δηλαδή να μιλήσουμε για τα υποκείμενα που θα συμμετέχουν στο συλλογικό υποκείμενο, το επαναστατικό κόμμα νέου νέου τύπου. Μπορούμε, έχουμε τέτοιες... Να προσθέσω και εγώ κάτι στο ίδιο. Με δεδομένο όμως ότι το επαναστατικό υποκείμενο βρίσκεται σε υποχώρηση ή σε ανυπαρξία. Δηλαδή, αν υπάρχουν συνθήκες να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι το επαναστατικό υποκείμενο δεν υπάρχει ή είναι σε υποχώρηση. Και έχει δημιουργήσει αυτά, εγώ δεν το όριο αυτό το μετά από το 90, το βάζω πιο πριν.
αν υπάρχουν οι συνθήκες να δημιουργηθεί, μάλλον αν μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες στο επαναστατικό υποκείμενο να προκύψει ή να διωγγωθεί σε βάση της ταξικής συνείδησης όμως, έτσι, δηλαδή με ταξική συνείδηση. Αυτό σαν πρόσθεση το ερώτημα. Με αντίστοιχη όμως εμφάνιση νέου κόμματος το ερώτημα. Ένας φορέας. Εγώ το λέω κόμμα, ο κύριος μπορεί να μην το λέει κόμμα. Τώρα εσείς λέει κόμματα στο. Γιατί τότε στη Ρωσία ας πούμε ήταν δημοκρατικό. Ο Λένιν γιατί ήταν δημοκρατικά. Για τους αστούς σίγουρα δεν ήταν δημοκρατικός. Αφού τους πήρε την περιουσία. Δεν ήταν πολύ δημοκρατικό. Ένας αριστοκράτης. Δηλαδή το Λένιν. Και ένας αριστοκράτης δεν θα το βλέπει με καλό μάτι ότι έχασε την περιουσία του. Η Οκτωβριανή Επανάσταση απαλωτρίωσε την περιουσία των Τσιφλικάτων και των Αστών. Εξαρτάται τι είναι η δημοκρατία. Αν είναι η δημοκρατία, είναι η βούληση των πολλών. Ναι, ήταν η δημοκρατία. Οι πολλοί ήταν. Περισσότεροι. Αν είναι αυτό η δημοκρατία. Δηλαδή να καθορίσουν πάλι τις έννοιες της δημοκρατίας. Αν είναι η βούληση των πολλών, είναι δημοκρατία. Δηλαδή αν μαζευτήκαμε πολύ φτωχοί ας πούμε και αγρότες και εργάτες και είπαμε ότι ναι, Μπολσεβίκοι είμαστε, πάμε να πάμε την εξουσία, είμαστε πολλοί, άρα είμαστε δημοκρατία. Ναι, υπήρχαν αυτό... παιδαγωγικές σχέσεις μες στο κόμμα, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν δομές. Για μένα δεν ήταν λιγότερο δημοκρατικό γι' αυτό. Απλά υπήρχε το παιδαγωγικό στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο που ένας ήταν πιο πάνω και καθοδηγούσε κάποιον άλλον. Εγώ δεν θέλω να πω. Υπάρχει πρωτοπορία. Το παιδαγωγικό στοιχείο υπάρχει πριν από πριν. Όλα τα κόμματα, όταν λέμε κόμμα, πρέπει να κόμμα τι που λένε, πρέπει να προσδιορίσουμε τι λένε. Λοιπόν, είναι το κόμμα, δηλαδή στην ουσία υπάρχει η σκέψη του Λένιν και το τυπικό. Η σκέψη του Λένιν λέει, κατά την κρίση μου λέει το εξής, χρειάζομαι ένα κόμμα το οποίο να είναι ικανό να ανταποκριθεί στο κράτος, στον ταξικό πόλεμο του κεφαλαίου. Αυτή είναι ο πυρήνας της σκέψης του λέει. Το δεύτερο, αυτό το τίνει με το λεγόμενο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, δηλαδή τη σχέση πλειοψηφίας-μειοψηφίας και τη υπακοής της μειοψηφίας. Αυτό είναι μια συνθήκη μετά. Αυτό είναι 1903. Όχι, εννοώ αυτό το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό που προκύπτει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, να με διακόπτει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Προκύπτει και πιο πολύ και μετά την. Όταν πάρει την εξουσία στα χέρια σου, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια τη. Κατά την άποψή μου, εδώ είναι και η μερικότητα του Λένιν, εδώ θα αποδώσω δίκιο στο Γκράμψι. Που δεν συμφωνώ με τον Γκράμψι, όπως προβληματίζομαι τώρα, προσέχτε. Κατά την άποψή μου πρέπει να υπάρχει και η θέση του προπλάσματος της νέας κοινωνίας, δηλαδή η διεύρυνση του Γκράμψι, κατά την εκτίμησή μου ο Γκράμψι σε αυτό έχει. Αναφέρομαι στον Γκράμψι γιατί είναι το μόνο που ξέρω, μπορεί να πει και για καμιά Λούξεμπουργκ, ξέρω εγώ και ποιος άλλος μπορεί να μου πείτε. Δηλαδή, αν υπάρχει ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες, που εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, ήταν ένα handicap αυτό, γιατί το κόμμα του Λένιν είναι ακόμα διαφορετικού τύπου από αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς. Είναι ακόμα επαγγελματιών, επαναστατών που μπορούν να κινητοποιήσει τις μάζες, που λειτουργεί τη χρονική στιγμή τη συγκεκριμένη, είναι μειοψηφικό αριθμητικά μειοψηφικό, έτσι. Αλλά έχει την ικανότητα να. Και φαίνεται ότι έχει την ικανότητα να έχει σχέση με τον κόσμο. Μειοψηφικό μες στη Δούμα, μέσα στο κοινοβούλιο, ναι, γιατί το λαό. Όχι, τα κριτήρια του ήταν αυστηρά. Μέλος του κόμματος μπορεί να γίνει αυτός που συμμετέχει σε μια αποκομματική οργάνωση, πληρώνει τη συνδρομή του, ξέρει, και είναι 4-5 κριτήρια. Ο Λένιν θέλει ένα κόμμα πιο στενό, ικανό να παρεμβαίνει στη συγκυρία γρήγορα, ακαριέρα και μορφωμένων στελεχών, έτσι. Αυτό φαίνεται να το πετυχαίνει. Τα κόμματα που εμείς γνωρίζαμε, δηλαδή ας πούμε τα κόμματα από το 50 και μετά σίγουρα, είναι μαζικά κόμματα με συνθήκα, τα ιδεολογικές επιτροπές, πολλά πράγματα, πολύ πιο πολύπλοκα μαζικά κόμματα. Το κουκουέ, ας πούμε, για τα δεδομένα της από το 70 και μετά, δηλαδή, το πιτσί, το ιταλικό κόμμα είναι το πιο χαρακτηριστικό κόμμα στη Δύση που έχει. Και τα γραφειοκρατικά κόμματα, εν πάση περιπτώσει, και αυτά όπως μεταξελίδια στην Ανατολική Ευρώπη. Η σκέψη του Λένιν νομίζω ότι είναι αυτή που σας λέω. Νομίζω ότι απηχώ καλά τη σκέψη του Λένιν. Εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι αν δεν υπάρχει η σχέση του προπλάσματος, δηλαδή θα δω λίγο δίκιο στο φίλο, λίγο δίκιο, γιατί μάλλον δεν το αν δεν έχει προπλασματικές σχέσεις, υπάρχει στην. Για το θέμα που έθεσε, πρέπει να διακρίνουμε τα κόμματα αστικού τύπου και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, όταν λέει ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι φορέας επαναστατικότητας, δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πες το αλλιώς, μια συλλογικότητα που να υπάρχει πρωτοπορία, που να υπάρχει απήχηση στη βάση, να υπάρχει βάση εννοείται αυτό που λέω για το επαναστατικό υποκείμενο. Αυτό πρέπει να υπάρχει, μπορεί να μην το πούμε ακόμα. Πες το πως θες, αλλά υπάρχει μια συλλογικότητα με οργανωτική δομή
με πρωτοφορία. Εντάξει, το οποίο είναι δύσκολο να έχει. Ο καθένα υπάρχει ατομισμό. Για άλλου λόγου. Ο καθένα του δικού του. Προφανώ έχει στο μυαλό του αστικό κόμμα και το αναφέρει. Δεν έχει κόμμα που. Δηλαδή, είπε και κάτι για την αριστερά. Που σου είπα ότι για μένα η αριστερά είναι τεράστιο λάστιχο. Το τραβάει ο καθένα όσο θέλει. Και εκεί μέσα σε αυτό το λάστιχο δεν υπάρχει αριστερά. Πώ δεν υπάρχει, κυβερνόμαστε από αριστερά. Τι αριστερά. Αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει. Αυτά πάνε. Ήταν για να πιστεύει να πάει ο κόσμο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι στις παρούσες συνθήκες τι γίνεται. Και να περάσουν λίγο αρέμαχτα τα μέτρα που περνάνε. Γιατί άμα ήταν με δεξιά τώρα θα ήταν αλλιώς. Θα ήμασταν και καλύτερα. Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για επαναστατικές συνθήκες και διαδικασίες που. Μιλάμε για θέμα αντίδρασης κόσμου. Να αλλάξει. Το θέμα είναι να αλλάξει κάτι. Άμα είναι να ξαναγυρίσουμε στα παλιά στη συντήρηση, δεν υπάρχει λόγο. Συντήρηση. Εγώ σου λέω ότι περνάνε πιο εύκολα τα μέτρα που θέλουν να περάσουν. Γιατί με το πρόσχημα τη αριστερά. Τα μέτρα είναι το δέντρο. Εμείς μιλάμε για το δάσος τώρα, για νέες συνθήκες, νέες καταστάσεις, ένα άλλο πράγμα, μια άλλη... Τα μέτρα είναι γενικές. Ναι, να πω δύο πράγματα και λες και εσύ μετά. Στο ερώτημα που έθεσε ο Κώστας για το νέο τύπο κόμμα. Έχω και εγώ βασικά πολλές απορίες επί του συγκεκριμένου νέου τύπου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι σε πρώτη φάση Κώστα μπορώ να πω ποια θα είναι η δομή του νέου τύπου, κόμμα. Ο Λένιν, αν έχω καταλάβει σωστά, είχε στο μυαλό του τη δομή του κόμματος στη βάση του πώς οργανωνόταν η εργασία την εποχή εκείνη. Δηλαδή, στη βάση του φορτικού τελειωτικού μοντέλου, το οποίο... Επαρεμβαίνω, κάνεις λάθος. Ωραία. Είναι το κόμμα νέου τύπου του Λένιν είναι το 1902-1903, αυτήν την περίοδο. Είναι δεν θυμάμαι, ένα κόμμα πρόσδομα τα πίσω σύγκρουση, εκεί διαμορφώνεται. Ναι. Αυτό που λέτε είναι 19 ή 21 οι απόψεις του Τέιλορ. Ο τελειωσμός υπάρχει για το τέλος 19. Ναι, αλλά η διαμόρφωση, αυτό που λένε Ford και η κίνηση, το χρόνος εντός της βιομηχανίας είναι εργασία το 19. Όχι, υπάρχει και νωρίτερα στην Αμερική. Στην Αμερική, για την Αμερική αναφέρομαι. Άμα μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε, αυτό το γνωστό κείμενο που αναφερόμαστε πάνω στην παραγωγική συγκρότηση είναι το 19 να θυμάμαι καλά. Δηλαδή, όταν γράφει το κόμμα, το κόμμα είναι όταν. Ψάχτε το. Το ίδιο το κείμενο λέω, έτσι. Ναι, όχι ότι ο Ford, μάλλον ο Taylor πιο πρώτα. Δεν υπάρχει πιο πρώτα, μηχανικό. Ναι, όχι, εννοώ η διάθεση τη παραγωγή ω τέτοια. Τώρα, αν ο Taylor έχει. Διατυπώσει και προσδώσει την τελειότητα που προσέδωσε στην επιστημονική οργάνωση εργασίας. Εντάξει, ο Παπάσο δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς τις ημερομηνίες, αν και νομίζω ότι η μορφή που είχε η διάθρωση της παραγωγής ήταν πολύ κοντά σε αυτό το οποίο πάνω στη σκέψη του Taylor. Δηλαδή, ακόμα και πιο πίσω, η οργάνωση της βιομηχανίας πώς ήταν οργανωμένη. Μπορεί να μην είχε την επιστημονικό χαρακτήρα που προσέδωσε στο management, ας πούμε, ο Taylor την εποχή εκείνη, αλλά νομίζω ότι η δομή ήταν πολύ κοντά στις σκέψεις του. Δεν υπήρχε η αυστηρότητα ενδεχομένως με τους χρόνους, την επίβλεψη κτλ. Έτσι όπως το διατύπωσε ο Taylor, αλλά υπήρχε ο επιστάτης, οι εργάτες οι οποίοι πραγματοποιούσαν μια συγκεκριμένη τύπου εργασία, σε συγκεκριμένους σχετικά χρόνους κτλ. Ο Taylor, αν γνωρίζω σωστά, αυτό που έκανε ήταν να τελειοποιήσει αυτό το πράγμα και βέβαια να φέρει και ορισμένες άλλες καινοτομίες. Αλλά νομίζω ότι η γενική δομή υπήρχε αυτή. Είναι η εισαγωγή της επιστημονικής θεώρησης της διοίκησης. Ναι. Εγώ επιμένω ότι η σκέψη του Λένιν, εννοώ ότι το 19, εν πάση περιπτώσει, είναι η εργασία για το χρόνο και την κίνηση, είναι δύο μαζί, Αμερικάνων όντως. Αυτό νομίζω ότι το 19 είναι. Γιατί εγώ επιμένω ότι η σκέψη του Λένιν είναι αυτή που περιέγραψα εγώ. Δηλαδή το δικό του πρόβλημα είναι σχέση με το κράτος βασικά. Λοιπόν, θα το. Το έχει σχέση με την παραγωγή. Ένα λεπτό. Και έτσι, Λιμπάρη. Ελά. Μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Εκ των πραγμάτων, μπορεί ο Taylor να εμφανίζεται πιο μετά σε συστηματοποίηση. Αυτό όμως που περιγράφει υπάρχει. Μπορεί ο Λένιν να εμπνεύστηκε από τον ηγεμόνα του Μαγιαβέλη ή από οτιδήποτε και με όρους πολιτικής εξουσίας να διαμόρφωσε το κόμμα από τη σκοπιά της πολιτικής εξουσίας και να μην είχε ίσως στο μυαλό του στην αρχή τον Taylorισμό. Εμείς κάνουμε τη συσχέτιση αυτή των υστέρων σαν μια φάση του καπιταλισμού. Ναι, αλλά τότε που ήδη υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι το κείμενο το ότι βγήκε σαν κείμενο. Τότε αδικούμε την κεντρική σκέψη και την πρόθεση
την πολιτική πρόθεση, έτσι. Άρα δεν αναφερόμαστε στην πολιτική πρόθεση του ναι. κόμματος νέου τύπου, αναφερόμαστε στη δική μας ερμηνεία πάνω σε αυτό το πράγμα. Άρα κάνουμε λάθος. Είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή, αν αντιμετωπίζουμε την κεντρική ιδέα, αντιμετωπίζουμε πράγματα τα οποία όπως εξελίχθηκαν, που έχεις δίκιο, έτσι, από ένα σημείο και ύστερα και ιδιαίτερα μετά, αυτό που λες υπάρχει. Δεν είναι αμφισβητό. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι ο Λένιν στο... Όταν σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το κόμμα, έχει στο μυαλό του αυτό που είπες, γιατί πρέπει να έχουμε μια πολεμική μηχανή ουσιαστικά. Και τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να λειτουργεί αυτή η πολεμική μηχανή, τον βρίσκει στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εργασία της εποχής εκείνης. Και εγώ νομίζω ότι έχει πολλές ομοιότητες με το τελεωρικό μοντέλο και μετέπειτα και με το φορτικό. Στη δυνατότητα όμως, όχι στον τρόπο που ήδη οργανώνεται η εργασία, στη δυνατότητα να οργανωθεί η εργασία εκείνη την εποχή. Το βρίσκουμε μαζί αυτό το πράγμα. Είναι για το κόμμα, είναι για το εργοστάσιο. Σχεδόν αυτό δεν είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άρα, στο βαθμό που είχε δίκιο ο Λένιν που σκέφτηκε έτσι, νομίζω ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση τέτοια, πρέπει και εμείς να σκεφτούμε με τον ανάλογο τρόπο. Δηλαδή, να δούμε πώς και σε ποιο βαθμό, γιατί είναι ζήτημα αυτό, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η εργασία στις πλέον ανεπτυγμένες χώρες. Και αυτό έχει σημασία. Υπ' αυτή την έννοια έχει μια σημασία να δούμε, αν όντως αλλάζει, να δούμε και τη συσχέτιση, γιατί διατηρείται και παλιά, διατηρούνται σε εκτεταμένη μορφή στις χώρες του τρίτου κόσμου, πούμε, που έχει μεταβεί ένα μεγάλο κομμάτι της άμεσης παραγωγής. Διατηρούνται φορτικά και τελεωρικά μοντέλα ακόμα. Άρα είναι ένα ζήτημα να δούμε πώς στα πλαίσια του κόμματος θα συνυπάρχει το παραδοσιακό, ας πούμε, βιομηχανικό προλεταριάτο, με τις νέες, με τους νέους τύπου εργαζομένους, ας πούμε, με τους εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται σε νέο καθεστώς από οργανωτικής άποψης. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και άρα αυτό αφορά και τη δομή επίσης του κόμματος. Αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα του τι χαρακτήρα έχουν οι νέες στρατείες εργασίας, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση η αίσθησή μου είναι ότι έχουν δυνατότητες, ας πούμε, πιο σφαιρικής αντίληψης ενδεχομένως, καλύτερες δυνατότητες θεωρητικές, δυνατότητες να παίρνουν πρωτοβουλίες, να παράγουν μόνοι τους θεωρία σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα εδώ πέρα και για τις λειτουργίες που πρέπει να αναλάβει το κόμμα. Πώς, ας πούμε, θα οργανώνεται η θεωρητική παραγωγή από το κόμμα και από ποιους. Ένα δεύτερο ζήτημα πολύ βασικό, νομίζω, είναι ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση εν σχέση με το χαρακτήρα που θα έχει η οργανωτική μορφή, το κόμμα, ας πούμε, αυτό, με το διεθνές παράγοντα. Δηλαδή, μέχρι τώρα πήραν τα εθνικά κομμουνιστικά κόμματα και οι διεθνείς, μέχρι όταν υπήρχε. Υπάρχει μια συζήτηση εδώ πέρα που λέει ότι πρέπει να είναι διεθνής η οργάνωση των κομμουνιστών και να μην πάμε σε ένα μοντέλο εθνικών κομμουνιστικών κομμάτων. Δεν παίρνω θέση από αυτού, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό που αφορά το ζήτημα της οργάνωσης συγκεκριμένη. Και το τρίτο είναι, εν τέλει, το οποίο νομίζω θα είναι και το καθοριστικό, και εδώ θα συμφωνήσω με τον Τζιγμπάρι και τον πυρήνα τη σκέψη του Λένιν, πόντος ήταν αυτός, ότι σε κάθε περίπτωση κριτήριο θα πρέπει να είναι ότι αν θα έχουμε μια αποτελεσματική μηχανή ταξικού πολέμου. Το οποίο, εγώ προσωπικά δηλαδή, έχοντας πάντα αυτό το κριτήριο στο μυαλό μου, έχω πολλές επιφυλάξεις στο να κάνω κριτική στο δημοκρατικό συγκεντρωτισμό και να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ή ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τροποποιηθεί. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επαγγελματικά στελέχη ενδεχομένως, ας πούμε, και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Επ' αυτόν έχω πολλές επιφυλάξεις και απορίες. Αυτό έχω να προσκομίσω στη συζήτηση. Ως προς τη μορφή του... Ως προς το ερώτημα του Κώστα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, οπότε αν είναι... Πες. Πάω αλλού. Εγώ θέλω να συμπληρώσω κάτι. Ναι, γι' αυτό. Πάντως, νομίζω ότι η συσχέτιση που αποδίδουμε στον τελεωρισμό, φροντισμό, ξέρω εγώ, και στο λενινιστικό κόμμα, νομίζω ότι αφορά το κομμάτι της πειθαρχίας και του καταμερισμού της εργασίας. Και η Λούξεμβουργκ, που του είχε κάνει κριτική, του είχε συγκρουστεί με τον Λένιν σε αυτό το θέμα, γιατί η Λούξεμβουργκ πρότασε ένα άλλο είδος
οργανωμένου σε κόμμα κομμουνιστή, το οποίο ας πούμε δεν θα λειτουργούσε με τον ακριβώς καταναγκαστικό και υπερπειθαρχημένο τρόπο που λειτουργούσε ο εργάτης εργοστασίου, αλλά προέβαλε ένα πιο απελευθερωμένο υποκείμενο. Εγώ τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει τη συσχέτιση λενινιστικού, την οργάνωση του κόμματο το κόμμα του Λένιν με τον ταιλορισμό. Δεν έχω καταλάβει κάτι άλλο. Αυτό που βλέπω και προσθέσω εγώ για τον Κωστά. Αυτό τι? Όχι, να προσθέσω και εγώ στο θέμα. Λοιπόν, συμφωνώ με τη Λίκα εγώ περισσότερο. Χωρίς να τα έχω λύσει όλα στο θέμα του κλασικού κόμματος, όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι διαφωνώ αρκετά με το Δημοκρατικό Συγκεντρωτικό 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 με αυτές τις δημοκρατίες. Χωρίς ωστόσο να λέω ότι διαφωνώ, δηλαδή δεν ανοιχτό σήμερα με το προσυζήτηση, αλλά ο τρόπος που το προσεγγίζω με κάνει να θέλω να διαφωνώ και να λέω ότι χρειάζεται νέο κόμμα. Πιστεύω ότι είμαι από αυτούς που παίρνουν θέση βασικά, ότι πιστεύω ότι το νέο κόμμα πρέπει να είναι διεθνιστικό νέο κόμμα. Τώρα, αν αυτό θα έχει ειδικούς πυρήνες σε κάθε έθνος κράτος που πρέπει να έχει έθνος κράτος, γιατί δεν γίνεται καταληφθεί έθνος κράτος, και αν θα είναι σε ένα πλαίσιο εθνικών κομμάτων και μια ενοποίησή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνές, μπορεί να είναι έτσι. Ωστόσο, πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί ένας διακριτικό μονοπωλιακός καπιταλισμός και οι διακριτικές ενώσεις παίζουν κομικό ρόλο, νομίζω ότι πρέπει να εμφανιστεί ένα διεθνές επαναστατικό υποκείμενο που θα συντονίζει διεθνιστικά τον αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό κτλ. Ένα παράδειγμα, π.χ. να γίνεται π.χ. απεργιακή κινητοποίηση σε 15 χώρες ταυτόχρονα. Σωστό. Όχι σε μια χώρα. Αυτό είναι απόπειρα σε συγκεντρώσεων κάποια περίοδο. Επιπλέον, όσο αφορά αυτό που λέει η Λίζα, στα οποία συμφωνώ, να πάρουμε υπόψη ότι την εποχή του Λένιν, οι διανοούμενοι, οι άνθρωποι που είχαν σπουδάσει. Ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τους έβλεπες από μακριά και ήταν ένας στους χίλιους. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από τον άμεσο εργάτη. Σήμερα, όταν έχει εγκαθιδρυθεί η καθολική εκπαίδευση, όταν μεγάλο μέρος εξαιτίας της αναβάθμισης παραγωγικής δύναμης, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο μιλάμε τώρα, έχει πτυχία κτλ., δεν νομίζω ότι το μοντέλο του κόμματος πρέπει να είναι αυτό του Λένιν. Δεν έχω πρόταση να πω τι θα πρέπει να είναι. Μπορεί κάποια ορθολογικά στοιχεία και κάποια στοιχεία που ισχύουν ακόμα στο κόμμα του Λένιν να τα αξιοποιήσουμε. Αλλά νομίζω ότι θέλει μεγάλη συζήτηση. Και... Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η πρωτοβουλία μέσα στα κόμματα. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτός ο κάθετος άξονας ιεραρχίας. Να πω κάτι, συγγνώμη. Ο καθένας λέει τώρα τι λέει η Ρόζα, τι λέει ο Λένιν, γιατί δεν λέμε τι λέει ο εαυτός μας. Γιατί βασίζεται σε κάποιους ανθρώπους που ξεσκίστηκαν να πραγματευτούν κάποια ζητήματα. Καλός ή κακός. Δεν είναι de facto ότι είναι και. Μα δεν λέμε να τους παίρνουμε για να τους αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι. Αλλά καλό είναι να καταφύγει ο καθένας. Εγώ βλέπεις διαφωνώ. Την πρόταση τη δικιά μου, μην λέει, είπε η Ρόζα. Είναι ο Σίμος και να μεταφράσουμε για το θέμα αυτό. Ναι, μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Σε αυτό που είπες για ένα κόμμα το οποίο θα εκτείνεται διεθνώς, έχει λογική βάση αν σκεφτούμε το ότι μεγάλο μέρος των πολιτικών αποφάσεων και μεγάλο μέρος της εξουσίας πλέον έχει μεταβεί σε διεθνούς οργανισμούς. ΔΝΤΟΥ, ΟΗΕ, πάρα πολλούς. Οπότε είναι λογικό αυτό. Ακριβώς γιατί αυτό ακριβώς έτσι εκτείνεται πλέον. Μα έχουμε διεθνοποιήσει. Και άλλο ένας παράγοντας. Η παγκόσμια παραγωγική διαδικασία έχει, καλώς ή κακώς, έχει μεταφερθεί η βιομηχανική παραγωγή σε χώρες του τρίτου κόσμου. Με συνακόλουθη διαδικασία ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών στο δυτικό κόσμο. Άρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό μία αντίθεση προς τους υπεριαλιστικούς θεσμούς ενός απομονωμένου έθνους κράτους να μπορέσει να έχει μία ανάκαμψη και ανασυγκρότηση παραγωγική για την ικανοποίηση των αναγκών του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει η επανάσταση ταυτόχρονα παντού. Αλλά πρέπει να μελετηθεί το διεθνές. Η διεθνής δεν ήταν. Είναι η μορφή του καπιταλισμού μας. Η διεθνής ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν. Αλλά η διεθνής, το θέμα ήταν ότι δεν είναι να γίνει μια. Εγώ δεν μιλάω για ένα διεθνές κόμμα όπως ήταν η διεθνής, δηλαδή τη αμοιβαία υποστήριξη κτλ. Κρατών. Μιλάω για άμεσες κινητοποιήσεις, άμεσους πολιτικούς αγώνες που θα έχουν πάρει διεθνή χαρακτηριστικά. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν επικατατόπους πυρήνες που πρέπει να το οργανώσουν. Ναι, φυσικά, δεν είπα ότι θα υπάρχει. Θα υπάρχει και στο έθνος κράτος. Δεν λέω ότι θα το αναιρέσουμε το έθνος κράτος. Ναι, εννοείται. Και για το επαναστατικό υποκείμενο, για την ύπαρξή του, για την τώρα.
δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν υπάρχει συντακτική συνείδηση, η καθολική, η γενική. Mm-hmm. Είναι πολύ. Υστερούμε σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι η προϋπόθεση για, για τη δημιουργία ενός τέτοιου φορέα. Καθολική συνείδηση. Όχι, θα μπορούσε μια επανάσταση σε μια χώρα. Θα πρέπει να γίνει καθολική, ας πούμε, για να. Αυτό δεν πρέπει. Θα μπορούσε να ξεκινήσει μια χώρα και να εγκαιρνίσει. Σκεφτόμαστε αισιόδοξο. Θα μπορούσε να ιδρυθεί το μυστέρι του ανθρώπου. Αν γίνει το υποκείμενο να στηρίξει μια τέτοια πρωτοπορία. Και αν υπάρχει το υποκείμενο σε μια χώρα, θα μπορούσε αυτό. Να παρασύρει άλλε. Όχι να παρασύρει, να δημιουργήσει του όρου μια διεθνοποίηση. Του πολιτικού υποκειμένου. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε για τους όρους δημιουργίας επαναστατικού υποκειμένου ή. Και στη χώρα μας και διεθνώς. Ταυτόχρονα είναι αυτή η συζήτηση του υποκειμένου. Ταυτόχρονα να δουλεύετε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η αναβάθμιση του κινήματος τώρα που βιώνουμε αυτή την κρίση θα πρέπει να είναι ταυτόχρονος. Προβληματισμός πάνω στην αναβάθμιση του υποκειμένου για την επαναστατική χάραξη και την επαναστατική ρήξη στην Ελλάδα συγκεκριμένα κλπ. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δουλεύετε παράλληλα το θέμα το διεθνιστικό. Και δεν είναι δύο που θα το δούμε μετά. Και αυτή είναι μια διαδικασία που φτιάχνει και το κόμμα. Δηλαδή δίνει στοιχεία για να δημιουργηθεί ο φορέας. Δεν το λέω κόμμα για να έτσι. Σίμος. Ναι, Σίμος. Αυτό και στο αφήσουμε λίγο γιατί η συζήτηση. Όχι, πες το. Όχι, και είναι κυρίως στο κομμάτι της πολιτικής, οπότε μην το πάμε κάπου αλλού και θα. Πες το. Θα την ξαναγυρίσουμε πολύ. Θέλω να πάω στο κομμάτι της διαφήμισης, να κάνω ένα-δύο σχόλια. Ούτως ώστε μετά να ξαναγυρίσω, να κλείσω με ένα ερώτημα, ας πούμε, κάπως σχετικό με αυτό. Η ορθόδοξη οικονομική θεωρία έχει κάποια υποδείγματα που έχουν ένα ενδιαφέρον να τα δει κανείς για το πώς για το ποιες είναι οι μορφές αγοράς. Στον δυσκολεί σε τέσσερις, εν ολίγης στο ένα άκρο είναι ο τέλειος ανταγωνισμός, σαν θεωρητικό υπόδειγμα και στο άλλο άκρο το μονοπόλιο. Η διαφήμιση μπαίνει κυρίως στις δύο διάμεσες μορφές, στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στο ολιγοπόλιο. Στην μία περίπτωση του τέλειου ανταγωνισμού, όπως είναι το όνομά του, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, αλλά μπορούμε να βρούμε πραγματικές εκφράσεις του. Στην περίπτωση του τέλειου λοιπόν ανταγωνισμού, η διαφήμιση δεν έχει νόημα να γίνεται. Παράδειγμα, ένας περίπτερας να διαφημίσει ότι έχει τσιγάρα και τσίχλες, να μπει σε αυτήν την ταπάνη δεν έχει νόημα. Έχει κι άλλος παρακάτω ή ένα μικρό μαγαζί τέλος πάντων ή ένας που πουλάει στη λαϊκή ντομάτες, να βάλει διαφήμιση ότι πουλάει ντομάτες, είναι μια πρόσχημη δαπάνη για αυτήν. Δεν έχει κανένα νόημα. Στο μονοπόλιο από την άλλη, πάλι η διαφήμιση σε μεγάλο βαθμό αποφεύγεται. Επειδή είναι μια μορφή αγοράς όπου μια εταιρεία που ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την αγορά και κυριαρχεί και από την ίδια τη φύση της, επειδή έχει μονοπολιστικά χαρακτηριστικά, δεν μπαίνει σε μια διαδικασία μαζικής διαφήμισης. Όχι ότι δεν υπάρχει. Μια παρένθεση. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να διακρίνουμε τα φυσικά μονοπόλια που ελέγχουν μία πρώτη ύλη ή μία πατέντα. Όχι, δεν είναι φυσικό μονοπόλιο, αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι. Και τα μονοπολιστικές τάσεις που δημιουργούνται πρόσκαιρα στην αγορά από μία πατέντα που μπορεί να έχει βρει κάποιος και που μέχρι να αντιγραφεί ή να δημιουργηθούν υποκατάστατα κλπ. Έχει μία κυριαρχία. Και αυτή η κυριαρχία, επειδή έχει αποβάλει τον ανταγωνισμό λόγω του μονοπωλίου, δεν μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει μαζική διαφήμιση. Στις ενδιάμεσες όμως μορφές αγοράς, στο ολιγοπόλιο και στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό, η διαφήμιση παίζει κυρίαρχο ρόλο. Στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του? Είναι μαζικά προϊόντα, παράδειγμα ένα ζευγάρι παπούτσια, όπου όμως, όπως είπατε νωρίτερα, προσδίδει η ίδια εταιρεία ένα χαρακτηριστικό τέτοιο, όπου ο καταναλωτής μέσα από αυτό θεωρεί ότι παίρνει κύρος, παίρνει στυλ κλπ. Δηλαδή φορώντας ένα παπούτσι ονοματισμένης μάρκας και όχι άγνωστης μάρκας, Nike ας πούμε, μπορεί άλλος να νιώθει σαν το έχει μπασκετμπολίστα που, ναι αυτό, Jordan κλπ. Εκεί λοιπόν, αυτό είναι ένα αποκειμενικό στοιχείο όμως το μονοπολιστικό στοιχείο εκεί. Αρκεί εσύ να πιστεύεις ότι σε κάνει διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα προϊόντα έχουν πολύ γρήγορη, η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μικρή. Ναι. Έτσι μπορούμε να δούμε σε περιπτώσεις και σε εταιρείες όπως ας πούμε τα Ζάρα με τα ρούχα,
όπου δημιουργούν μια μαζική παραγωγή από κάτι, πρόσκαιρα μπορεί κάποιος να ντυθεί κάπως να διαφοροποιηθεί κάποια. Πολύ γρήγορα όμως αυτό το είδος ρούχου έχει κυκλοφορήσει και, κυκλοφορεί τόσο πολύ στην πόλη, όπου πρέπει κάποιος να ξαναμπεί γρήγορα στη διαδικασία, να πάρει ένα καινούριο ρούχο, να κάνει ένα καινούριο συνδυασμό. Άρα αυτό που μπαίνει νωρίτερα για τη συμβολική, ας πούμε, σημασία που έχει το εμπόρευμα, είναι ότι αυτή η συμβολική σημασία έχει και πολύ φθήνουσα οριακή χρησιμότητα και χάνεται πολύ γρήγορα, και έτσι υπάρχει ένας μηχανισμός όπου διαρκώς σεωθεί και σεωθεί. Και άρα αυτό είναι παραγόμενος, πώς το λέω. Στο λιγοπόλιο τώρα είναι μια διαδικασία όπου, όπως παράδειγμα, είναι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Είναι 2-3 εταιρείες που ελέγχουν την αγορά. Αυτές δεν κάνουν πόλεμο τιμών, γιατί αν κάνουν θα χάσουν, δεν θα έχουν κέρδη επί της ουσίας. Και έτσι συμφωνούν να τιμολογούν χοντρικά πάνω κάτω με την ίδια τιμή και κάνουν τη διαφορά, διαφοροποιώντας τα πακέτα, διαφοροποιώντας τα μηνύματα που δίνουν, ή αυτό μπορεί να το δει και με τις μπύρες. Η μία είναι πράσινη και είναι έτσι, η άλλη είναι κόκκινη και είναι αλλιώς, μπύρες είναι και οι δύο. Απλά η διαφοροποίηση είναι μικρή, παίζει ρόλο σε αυτή την ιστορία. Εκεί λοιπόν η διαφήμιση μπαίνει πάρα πολύ σκληρά. Η διαδικασία τώρα, εγώ νομίζω κλειδί με τους όρους της αγοράς είναι ότι πρέπει να δούμε τη διαδικασία των τάσεων μονοπόλησης. Γιατί αυτές είναι που δημιουργούν την τάση κάθε εταιρεία να προσπαθεί να διαφοροποιείται, να διαφοροποιεί το προϊόν καταρχάς και ταυτόχρονα σε αυτή τη διαδικασία να διαφοροποιείται και η ίδια. Έτσι, παράδειγμα, το πάω στο κομμάτι με τα μέσα ενημέρωσης, ότι ταυτόχρονα διαφοροποιείται το προϊόν, διαφοροποιείται και το ίδιο το μέσο. Άρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να δούμε ότι δεν αλλάζει μόνο το προϊόν, αλλάζει και η ίδια η εταιρεία σαν δομή που παράγει το προϊόν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο για να δούμε πώς σημαίνουν μετασχηματισμοί όχι μόνο πλέον στο επίπεδο των καταναλωτών, αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων, οι οποίοι θέλουν προσωρινά να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ή καλύτερο, και έτσι προσπαθούν να μηχανευτούν λίγο διαφορετικό προϊόν, να βρουν μια καινούργια τάση κλπ. Οπότε υπάρχει μια τάση τέτοια και υπόθηκε ότι είναι και μια διαδικασία κερματισμού διαρκώς των πεδίων και άλλα τέτοια. Εμείς, από την άλλη, βλέπουμε και άλλες τάσεις. Πολυπλαδικές εταιρείες, δηλαδή μια εταιρεία που έχει συμμετέχει, ας πούμε, στην ενημέρωση, συμμετέχει ταυτόχρονα και στην τηλεφωνία, συμμετέχει και κάπου αλλού. Θέλω οπότε, σε σχέση με τη μαζική κουλτούρα, να δούμε το εξής. Αν υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία εξειδίκευσης και κερματισμού, αυτό, αν το συνδέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση για το κόμμα νέου τύπου που λέγαμε νωρίτερα, είναι ότι είναι ζητούμενο πάλι πώς, ας πούμε, θα δημιουργηθούν μια καθολικές μορφές έκφρασης. Κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, και το κόμμα νέου τύπου προσπαθούσε να δώσει μια καθολική μορφή έκφρασης. Ναι. Στη σημερινή λοιπόν εποχή, άλλοι λένε ότι πρέπει αυτές οι ευέλικτες μορφές να σημαίνουν και ευέλικτες μορφές οργάνωσης των εργαζομένων, της εργασίας κλπ. Το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δημιουργούνται κινήματα τα οποία είναι κερματισμένα, δηλαδή είναι κινήματα, ας πούμε, για το περιβάλλον, τη σεξουαλική ταυτότητα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο κλπ. Και χάνεται το καθολικό. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία πώς μπορεί να αναστραφεί, δηλαδή είναι μόνο πολιτικό ζήτημα. Μπορούμε να βρούμε και στην οικονομία τάσεις ενιαιοποίησης, ή είναι μια διαδικασία που πλέον μόνο κάποιοι που είναι ιδεολόγοι θα λένε για το όλο και λοιπά και εκ των πραγμάτων θα είναι αδύνατο να συνδεθεί. Σαν εξής τον συγνώμη για το πιο πολύ το σχέδιο, θα ήθελα να το κάνω σαν σχόλιο, καταλήγοντας στο τέλος ότι λύθει το κομμάτι πάλι της ταινίας έκφρασης. Ναι, 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 ναι. Θα έρθω το τελευταίο κεφάλαιο. Ξεκινά εμείς έξω το βασικό. Λοιπόν, τάσεις ενοποίησης, μου κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν με την ταυτόχρονη, δηλαδή, εξειδίκευση, την ελαστικότητα π.χ. της εργασιακής διαδικασίας και με όλα αυτά. Όντως, υπάρχει όλο αύξηση αδιέμβαση του καταμελισμού της εργασίας, όλο τη μεγαλύτερη εξειδίκευση. Άρα, σωστά θα δεις το ερώτημα, αφού υπάρχει αυτό. Αυτό είδες πώς αντικατοπίζεται και όλα στα πολιτικά κινήματα, που αυτά τα πολιτικά κινήματα που ανέφερες, π.χ. των ταυτοτήτων κτλ. Δεν εξάρτητα από τις διαδικασίες κοινωνικής διάκρισης κτλ. Αναπαράγουν ακριβώς αυτά τα μοντέλα. Με συγκεκριμένα υλικά συμφέροντα και συγκεκριμένα ιδεολογικά πρόσημα. Νομίζω ότι ένα καθολικό στοιχείο ενοποιητικό είναι η γενική διάνοια.
Δηλαδή είναι ότι, ότι εμφανίζεται όλο και περισσότερο η επιστημονική εργασία. Άρα μπορεί το κεφάλαιο όλο και περισσότερο, ακόμη και στις μέρες μας, να την κατατεμαχίζει, ρε παιδί μου, να την εξειδικεύει, να την κάνει μια επιστημονική εργασία η οποία βλέπει το απειροελάχιστο και δεν βλέπει τίποτα άλλο πέραν του γνωστικού της αντικειμένου. Αλλά νομίζω ότι το κεφάλαιο, από τη στιγμή που έγκυται πλέον στην, η κερδοφορία του στην, στην όλο και περισσότερη τεχνολογική καινοτομία, νομίζω ότι δεν μπορεί να περιορίσει και να θέσει τόσο πολύ έντονα αυστηρά πλαίσια στην επιστημονική εργασία. Άρα στον ένα ή στον άλλο βαθμό εκ των πραγμάτων, η επιστημονική εργασία για να αναπτυχθεί χρειάζεται την αλληλεπίδρασή της, άρα ένα διεπιστημονικό κατά κάποιο παράγοντα, άρα μια διαδικασία ουσιαστικής αλληλεπίδρασης των εργασιακών διαδικασιών. Αυτό σε ένα βαθμό γίνεται, αλλά γίνεται στα πλαίσια των πολυεθνικών σε μεγάλο βαθμό, με όρους εχεμήθειας και. Πιστεύω ότι έχουμε τέτοιες τάσεις και νομίζω ότι θα τις δούμε και στο μέλλον να είναι πιο έντονες, νομίζω. Αλλά ισχύει αυτό που λες. Πάντως νομίζω ότι αυτό του κινήματος από τη σκοπιά, ρε παιδί μου, της σύγχρονης κοινωνίας, νομίζω είναι ότι θα εμφανίζεται και θα εμφανιστεί με πιο έντονο τρόπο στην υποκείμενο της επιστημονικής εργασίας. Και αν δεις, ρε παιδί μου, και σήμερα, ποιοι κατά κύριο λόγο προβληματίζονται ουσιαστικά για το σοσιαλισμό. Δεν λέω ότι δεν προβληματίζονται οι εργάτες που έχουν όντως υπόκειται την μετάλλευση και στην επαναλαμβανόμενη εργασία, αλλά για όλα τα ζητήματα, αυτά που λέμε για το κόμμα, τι κόμμα πρέπει να είναι κτλ., είναι ακριβώς υποκείμενα που έχουν μια, ακόμη και στον ελεύθερο του χρόνο, ένα πλαίσιο, μια διεπιστημονική αλληλεπίδραση, είναι φορείς επιστημονικής εργασίας, επιτελούν επιστημονική εργασία και επί των προγραμμάτων του παρέχονται οι δυνατότητες αναστοχασμού αυτών των προοπτικών της αρμόδιτας. Αλλά εσύ αυτό που λες, ακόμα είναι προβληματικά πολύ. Και αυτό νομίζω ότι αυτά ίσως θα ευνοούνταν αν υπήρχε, νομίζω, ένα υγιές πολιτικό κίνημα, δηλαδή ένα διεθνές πολιτικό κόμμα που ουσιαστικά ίσως ευνοούσε τέτοιες μορφές αλληλεπίδρασης. Γιατί και ο ελεύθερος χρόνος είναι πάρα πολύ κομβικός. Δηλαδή, φαντάσου π.χ. να είχαμε άνοδο των πολιτικών κινημάτων, τι επίδραση αυτό θα έχει στον ελεύθερο χρόνο. Και πόσο το κεφάλαιο δεν θα ήθελε καθόλου να υπάρχει αυτό το κόμμα. Που να ουσιαστικά να αξιοποιεί τον ελεύθερο, που οι άνθρωποι στον ελεύθερο τους χρόνο να στοχάζονται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Να τους άλλους. Άμεσο και πάντα. Όχι μόνο για λόγους επανάστασης. Όχι. Μετά το 50, ανάμεσα στο 45 και το 55, κυριάρχησε η τάση 52, ίσως τάση για την επιστημονικότητα σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η ομάδα που βίνε που έλεγα το προηγούμενο, πάλι όλη αυτή η παρέα, όλη αυτή η μαρκέτα. Από αυτή την εποχή μέχρι και πρόσφατα κυριάρχησε η κατάτμιση. Φαίνεται, αν λένε αλήθεια αυτή περί της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ότι επανέρχεται στο πρωτοσκήνιο με δραματικό τρόπο η επιστημονικότητα. Λέγε. Με μία ένσταση. Ναι. Επειδή από το 50 μέχρι το 70 βλέπουμε μεθοδολογικά, ας πούμε, με τις θεωρίες της ορθολογικής επιλογής, του μεθοδολογικού ατομισμού, στις πολιτικές επιστήμες, στην κοινωνιολογία, στα οικονομικά, να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι υπάρχει η τάση γενίκευσης. Στην πραγματικότητα απλά κυριαρχούν κάποιες συγκεκριμένες μεθοδολογικές αντιλήψεις που δίνουν την ψευδαίσθηση ότι επικοινωνούν οι επιστήμες μεταξύ τους, αλλά είναι ένα το υπόδειγμα σκέψης. Όχι, από το 52 μέχρι τώρα. Εγώ είπα ότι εμφανίστηκε αρχικά έτσι. Δηλαδή, αν. Συμφωνώ, απλά λέω. Για διάφορους λόγους, εγώ πιστεύω και ιδεολογικούς, αλλά είναι πολύ υποκειμενικό αυτό που λέω, έτσι. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες διαλύθηκε το σύμπαν όλο. Πιστεύω για ιδεολογικούς λόγους. Δεν ξέρω, πιστεύω. Μπορώ να λέω μαλακία. Η τάση για διεπιστημονικότητα, μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα του συνόλου των επιστημών όμως. Οικονομολόγους, φιλόσοφους και όλα αυτά τα πράγματα. Με μια αστική πινελιά. Για παράδειγμα, εδώ ίσως κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει, η Σοβιετική Ένωση ήταν αλλιώς με τη διεπιστημονικότητα σε σχέση με. Η Σοβιετική δεν περνάνε. Όχι, ενώ ας πούμε ότι. Ναι. Ακόμα και τα προγράμματα σχολών του Πανεπιστημίου να δεις. Ναι, υποθέτω. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ποτέ κατά την εκτίμησή μου, τώρα εκεί πέρα μας ακούει, μπορεί να το παρέμβει και ο Πατέλης, ποτέ κατά την εκτίμησή μου
δεν εντάξανε τη θεωρία συστημάτων, δηλαδή την κυβερνητική, δηλαδή την πληροφορία και την ανάδραση οργανικά μέσα σε αυτό το πράγμα. Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Ναι, δεν δίκιο, εντάξει, κάνω καλό. Το πρώτο τον Χρουσκόφ πήγε στην πολεμική βιομηχανία και εντάξει, δεν πήγε γενικότερα. Με αποτέλεσμα να είναι και εκεί φαινομενική τάση για διεπιστημονικότητα, διότι λειτουργούσαν ιδεολογικοί πλέον αποστεωμένοι μηχανισμοί που θέλανε ζητώ μαρξισμός, λενινισμός και προλεταριακός εθνισμός. Δεν πιστεύω να με γράφετε και να με σφάξουν. Που δεν πρέπει να προσέχουμε. Εγώ νομίζω ότι ναι. Προσδιορίσε το όμως αυτή η διεπιστημονικότητα που έγινε. Δηλαδή, τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο. Άρα η διεπιστημονικότητα. Επιταχύνει η διεπιστημονικότητα το διαδίκτυο. Η πρόθεση. Όχι, ρε, δεν υπήρχαν. Δηλαδή, η διεπιστημονικότητα, το θέμα να εφαρμόζει είναι το θέμα πού. Πού σου χρειάζεται. Δεν εφαρμόζει επειδή έτσι σου κάπνιζε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες παροικίες διαδικασίες που απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξή τους και την αναβάθμισή τους και χρειάζεται διεπιστημονική εργασία. Ποιοι τομείς ήταν εκείνοι? Κατά κύριο λόγο ήταν των τεχνολογιών, των μηχανικών κτλ. Και υπάρχουν ακόμα σήμερα. Και σε οικονομικό επίπεδο, τώρα ναι, θυμάμαι, σε οικονομικό επίπεδο σίγουρα υπάρχει πολύ δυνατή δυσκολία, αλλά το ερώτημα είναι ότι όλα αυτά φιλτράρονται μέσα από έντονες συγκρούσεις, αποκλίνουσες τάσεις. Ποιο κλάδο τη τεχνολογία θα δηλαδή. Διάβαζα πρόσφατα ότι του κυβερνητιστέ, τώρα λέμε, που ήταν διεπιστημονικοί κλάδο, του σαμποτάρανε γιατί παίζει ρόλο και ο ανθρώπινο παράγοντα. Οι αυτοί που ήταν στο διάστημα, πώς το λένε, οι αεροπόροι, α πούμε, καταλαβαίνετε. Ναι. Έτσι διάβασα πρόσφατα. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, έχω μια εικόνα τη συζήτηση, αλλά τώρα το ερευνώ το θέμα. Ναι, ναι, αλλά έτσι, ναι, ναι. Αυτό υπάρχει δημοσιευμένο, υπάρχει δημοσιευμένο στα ελληνικά. Καταλαβαίνετε. Ανάλογες τάσεις, βασικά μπορώ να συζητήσω για αυτά τα πράγματα σε δύο χώρες, στις ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση και Τσεχοσλοβακία, ας πούμε, έτσι, αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία, κατά δεν το έχω διαβάσει, τι γίνεται στη Γαλλία που νομίζω μάλλον προάγει τη θεωρία συστημάτων σε σχέση με την κυβερνητική, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά ότι επανέρχεται αυτή η τάση, πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο ότι μιλάνε για κυβερνοφυσικά συστήματα αλλαχές. Το πιο πρώτα, η αποδεκτή από τεχνική άποψη, είναι η λεγόμενη μηχανοτρονική, που είναι η ιαπωνική επινόηση, που ποτέ τη διεπιστημονικότητα δεν την απεμπολίσανε, έστω και με έμφαση στα τεχνολογικά. Έτσι, εντάξει, δεν θέλω να το γενικεύσω, λέω ότι απλά μπορώ να σας λέω και μαλακίες, σημειώστε το αυτό, αλλά χοντρικά κάπως έτσι κινούνται τα πράγματα. Στην Ιαπωνία είναι χαρακτηριστικό και με την Toyota, όπου ναι, παράδειγμα αλλάζαν διαρκώς τους εργαζόμενους τμήμα, δηλαδή αυτό βγαίνει και στην παραγωγή και στην επιστήμη. Απλά νομίζω θέλω να συμφωνήσουμε ότι προϋπόθεση για τη γενική αναπαραγωγή του συστήματος είναι να υπάρχει και τάση διεπιστημονικότητας. Διαφορετικά, δηλαδή και η εξειδίκευση χρειάζεται για να μπορέσει να όπως αναπτύχθηκε ας πούμε από την χωρίστηκαν επιστήμες στην αρχή από την φιλοσοφία και αναπτύχθηκαν κλάδοι ξεχωριστοί και αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη. Ακριβώς όμως και η τάση ενοποίησης είναι που μπορεί να διασφαλίζει τη γενική αναπαραγωγή του συστήματος. Γιατί, συγγνώμη, αν αφήσει τη γενίκευση, δημιουργεί πρόβλημα αναπαραγωγής διευρυμένης, ας πούμε. Λοιπόν, με παραξένεψε ένα πράγμα. Γιατί όσοι αναφερόνταν στη θεωρία συστημάτων στα πανεπιστήμια, διάβαζα τώρα στα τσέχικα, τώρα λέω, έτσι. Νομίζω πέτος μιλάτε για άλλο πράγμα. Εσύ μιλάτε για τη Σοβιετική Ένωση. Όχι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για παραξένεψη γιατί όλα τα σκρίπτα, τα βιβλία, δηλαδή τα βασικά, έτσι, αναφερόντανε στους νόμους διαλεκτικές ως προϋπόθεση για να κατανοήσουμε τη θεωρία των συστημάτων. Και λέω ρε που στην Μοντεβέ, γιατί έχουμε 2015 έχει καταρρεύσει και το σύμπαν ολόκληρο και αυτοί ακόμα παρόλα αυτά αναφέρονται δηλαδή, με έμφαση στο μαρξισμό περισσότερο. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, μήπως εν τέλει η αναγκαιότητα της ίδιας της τεχνολογικής της παραγωγής, ας το πω έτσι, οδηγεί εξ αντικειμένου. Δεν λέω, μπορώ να λέω μαλακία, έτσι, να οδηγεί σε μια πιο διαλεκτικό σύνθεση με τη θεωρία συστημάτων. Να πω κάτι. Ναι, τελευταία ερώτηση. Πώς θα πιάνουμε. Δεν με ρώτησε καν. Απλά επειδή είπατε πριν για το διεπιστημονικό του πράγματος, πρέπει να κάνετε μια διάκριση μεταξύ του multidisciplinary και του interdisciplinary. Δηλαδή, υπάρχει φαινομενικά μια επιστροφή σε αυτό που ονομάσατε διεπιστημονικό, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, κρατώνται οι επιστήμες ξεχωριστά, αναγκάζονται να δουλέψουν μαζί, όχι για τους λόγους που νομίζουμε, για άλλους τελείως λόγους, ναι, και στην πραγματικότητα και τα αποτελέσματα αξιοποιούνται πάλι ξεχωριστά και δεν έχει γίνει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των επιστημών.
Και δηλαδή αυτό που νομίζουμε ότι πάει να γίνει κάτι πάλι έτσι διεπιστημονικό δεν είναι αυτό. Είναι το ίδιο κατακαιρματισμένο, απλά έχει μια άλλη μορφή. Ναι, δεν μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για. Εγώ αναφέρομαι στη μέθοδο. Όχι, ήταν ένα κλικ πριν αυτό που είπε. Ναι. Η μέθοδο, μήπω τι είναι, πώ θα γίνει. Η μέθοδο. Δηλαδή η τελευταία. Θεωρείται ότι η τελευταία επιστημονική τομή, ρε παιδί μου, δηλαδή το τομή, στο παράδειγμα του Κουν, σε σχέση με τη μέθοδο, είναι το πέρασμα στη θεωρία συστημάτων. Mm-hmm. Έτσι θεωρείται, έτσι, δηλαδή είναι πολύ σύνθετο αυτό το πράγμα, να τα αξιολογήσω αλήθεια σας. Εγώ το μόνο παράδειγμα... Αλλά μου φαίνεται ότι είναι... Έχει, λέει πράγματα. Ναι. Εγώ το μόνο παράδειγμα. Ή του άλλου είναι 11, οπότε μπορεί να με χρησιμοποιήσει πιο χαλαρά. Ναι. Πρέπει να κάνω. Όχι, να πούμε για κάτι τελευταίο. Ωραία, πέσει το τελευταίο. Όχι, απήγε ο Δημήτρη. Όχι, εγώ έσωσα. Το μόνο παράδειγμα είναι τη σχέση με τη διεπιστημονικότητα. Με επιφύλαξη το λέω, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί πέρα γίνεται μια συζήτηση τέτοια. Στον κλάδο της γνωσιοεπιστήμης, νευροεπιστημών κτλ. Όπου εκεί πέρα υπάρχει μια συζήτηση. Τώρα έχει μια σημασία η μέθοδος βέβαια και ο τρόπος τον οποίο γίνεται. Δηλαδή αυτό που είπες, Ελένη. Ναι. Δηλαδή ότι παραμένουν κατακαιρματισμένες αν και συνεργάζονται με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ισχύει στο συγκεκριμένο κομμάτι των γνωσιοεπιστημών. Φυσικά ισχύει για να το λες, έχεις κάτι στο μυαλό σου. Αλλά εν τη άλλη περιπτώσει στις γνωσιοεπιστήμες υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία ήδη από το. Πρέπει να είναι τα μέσα του 20ου, από τη δεκαετία του 50, κυρίως από Άγγλους. Ο Τσόμψη, παραδείγματος χάρη, είχε συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση και διάφοροι άλλοι φιλόσοφοι εν σχέση και νευροεπιστήμονες, εν σχέση με τις λειτουργίες του νου, του ψυχισμού κτλ. Προσεγγίζοντας το αντικείμενο από μια πληθώρα πλευρών, με κάποιες τάσεις τουλάχιστον. Ουσιαστικής συνεννόησης. Για παράδειγμα, τι νοημοσύνη. Εκεί κατατείνει αυτό το πράγμα, εκεί κατατείνει. Και στις βιοτεχνολογίες κτλ. Πάντως η παραγωγή, στο επίπεδο του εργοστασίου, της βιομηχανίας δηλαδή, τείνει να ενοποιεί επιστήμες. Να... Δηλαδή, εντάξει, εγώ επειδή έχω περάσει τη βιομηχανία, έχω εμπειρία, έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η μηχανική παραγωγή, χρησιμοποίησε ας πούμε πρωτόγωνα μέσα, θα λέγαμε τώρα, ατμό. Mm. Έτσι. Ήρθε ο ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός όμως τώρα χωρίζεται σε ηλεκτρονική. Σε βιοηλεκτρονική. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε σε ναι, με διασπασμένες επιστήμες, αλλά ουσιαστικά ένα θέμα, τον ηλεκτρισμό. Και όλα τα εργοστάσια αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουν ρεύμα, δεν πάνε πουθενά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί σε υψηλά επιστημονικό επίπεδο. Να υπάρχει κατακαιρματισμός ή τέλος πάντων όσον αφορά την επιστημονική έρευνα και μια τάση ενοποίησης που είναι υποτιθέμενη ή κάτι άλλο, αλλά στη βάση της παραγωγής υπάρχει ενοποίηση. Δηλαδή από τα συστήματα PLC έχουμε περάσει στα πλήρως ηλεκτρονικά συστήματα. Δηλαδή συστήματα λοιπόν αυτόματου ελέγχου, ναι. Πνευματικά συστήματα. Δηλαδή το κεφάλαιο ενοποιεί τις επιστήμες πραγματικά εκεί που το συμφέρουν, άσχετα με την επιστημονική έρευνα. Τη χρησιμοποιεί. Αλλά τέλος πάντων στη βάση της παραγωγής γίνεται ενοποίηση. Ναι, ναι, έτσι. Δηλαδή, και αν δηλαδή, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση τη θεωρήσουμε, ας πούμε, ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ουσιαστικά είναι, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, δηλαδή είναι ολοκλήρωση. Δηλαδή, φτάνει σε ένα τελικό στάδιο εξέλιξης όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, μέσα από τη δικιά μου την εμπειρία ως τέλος πάντων μηχανικός παραγωγής και τέλος διάφορα, έχω δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλλιώς έκανες κάποια δουλειά πριν 10 χρόνια, αλλιώς την κάνεις τώρα. Και οι χρόνοι έχουν αλλάξει. Και δηλαδή, το άλμα που γίνεται σε τεχνολογικό επίπεδο μέσα στην παραγωγή έχει κλείσει. Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια. Μπορεί να μιλάμε και για πενταετία. Μπορεί να μιλάμε και για χρόνο σε κάποια στιγμή. Η αλλαγή που θα υπάρχει, δηλαδή, στη βάση της παραγωγής. Δηλαδή, κολλάω μια λαμαρίνα στο αυτοκίνητο. Αυτό που θέλω να πω και εγώ είναι ότι αυτή η διαδικασία, συμφωνώ μαζί σου, επιμένω απολύτως, αυτή η διαδικασία διάσπαση της παραγωγικής διαδικασίας σε επιμέρους διαδικασίες έχει πάντοτε μια αντίρροπη τάση συγκεντροποίηση αυτής της διαδικασίας και ευρύτερης συλλογικής διεύθυνσης. Το ζήτημα όμως είναι ότι διασπώνται οι επιμέρους παραγωγικές διαδικασίες και η εποπτική, κατά κάποιο τρόπο, διεπιστημονική τους. Επίβλεψη κατά κάποιο τρόπο για ανάπτυξη γίνεται από μια πολύ μικρή μερίδα επιστημόνων
που ανήκουν στα ανώτερα κλιμάκια της επιχείρησης, έχουν και πολύ μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη. Άρα ουσιαστικά δεν είναι διεπιστημονική έρευνα των άμεσων εργαζομένων τόσο πολύ, αλλά ο διεπιστημονικός χαρακτήρας έρχεται κατά κύριο λόγο στη διεύθυνσή της. Άρα βλέπουμε παραγωγικές διαδικασίες και διαδικασία κατάδυμης των επιστημονικών διαδικασιών και της επιστημονικής έρευνας. Υπάρχει αντίρροπη τάση διεπιστημονικής στην κορυφή, αλλά δεν είναι στους άμεσους εργαζομένους. Θυμάμαι μια φορά που μας έλεγε μαζί με τον Κώστη και μας έλεγε ο Δημήτρης ο Προκίδης, που δούλευε στο Λονδίνο σε μια μεγάλη εταιρεία που έφτιαχνε video game και με τον διπλανό του μιλούσε μόνο μέσω email. Γιατί έτσι και τον διάνο να μιλάει και να δίνει το λόγο στον διπλανό του και τον απολύαν. Αλλά ωστόσο όλο αυτό το project το διευθύνει κάποιος. Δεν είναι ότι γίνεται μόνο του. Αυτό το θέμα... είναι καλό που λες... Κακό είναι. Αυτό είναι στα πλαίσια της πλήρους εξειδίκευσης. Ναι. Όχι, ναι, λέω ναι. Ότι εμφανίζονται οι τάσεις εξειδίκευσης και όταν λέμε ότι εμφανίζονται οι τάσεις όλες οι μεγαλύτερες επιστημονικές εξειδίκευσης, δεν λέμε ότι οι επιμέρους επιστημονικές εργασίες δεν διευθύνονται από κάποιο κέντρο που μπορεί να έχει και διεπιστημονική εποπτεία αυτού της παραγωγικής διαδικασίας. Σίγουρα υπάρχει. Πάντως, η εξαγγελία σε επίπεδο παιδείας. Συνεχίζουμε και μετά, αν υπάρχει ερώτηση. Ας το τζίλι παρνάμε. Καταρχήν υπάρχει εργατικό δυναμικό στα εργοστασία. Να φύγουμε δεν Δεν υπάρχει. Ακόμα, για λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμα, ακριβώς. Γιατί το 96 που πήγα στην Ιταλία, πλέον είχαν φτιάξει εργοστάσια καινούργια που δουλεύανε μόνο ρομπότ. Ναι, στην Ισχύ πάρα πολύ. Η τάση πάντως στην εκπαίδευση, αυτή που λένε, είναι η αναγκαιότητα για το 96. Το θέμα είναι για διεπιστημονικότητα. Ναι. Τάση στην εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο στην πυραμίδα, γιατί ίσως είναι και η εποχή του πολέμου. Δηλαδή ο πόλεμος επηρεάζει στο να διασπάνε προγράμματα και να μπορεί να ελέγχει ο ένας ο άλλος. Δεν είναι μόνο αυτό. Παρέχονται, βρίσκονται τα συμβόλαια χεμίδια και τα λοιπά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.